Ωραία, θες να το ξεκινήσουμε. Ναι, ας το ξεκινήσουμε. Το... ένα παλαμάκι. Ωραία. Ναι, ωραία. Τρία, δύο, ένα. Sorry, ξεχάστηκα και έκανα ό,τι να είναι. Πάμε άλλη μία. Απλά... ακούστηκε. Λες και έδωσες φαλιάρα στον εαυτό σου για κάποιο λόγο. Τίποτα, ρε, τίποτα. Άφησα τόσο χρόνο που απλώς αν υπήρχε μπάντα θα ξεκινούσε να παίζει. Αυτό, ναι, γιατί, άρα δεν ήταν ιδέα μου αυτή τη φορά, όντως άφησες πολύ όχι, ώρα. Όχι, το ξεφτύλισα, ρε, πάμε άλλη μία. Οκ, okay, μου κάνεις κάποιο είδους ψυχολογικό πόλεμο αυτή τη στιγμή. Όχι, είμαι ηλίθιος, δεν είναι, άρα σου κάνω, ναι, γιατί η ηλίθιότητά μου σου προκαλεί άγχος, αλλά ναι. No. Ανάστες, τρία, δύο, ένα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Ένα χειροκρότημα για όλους εμάς που αντέχουμε ακόμα και κάνουμε αυτό το podcast. Και όταν λέω όλους εμάς, εννοώ εμένα και το Στέλιο Ανατολίτη, γιατί αυτοί είμαστε. Είναι Χριστούγεννα! Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά αυτοί είμαστε. Αυτό δεν το είπα γιατί. Όπως είναι αυτό το βιντεάκι με τον Κουτσούμπα που λέει αυτοί είστε. Αυτοί είμαστε. Είμαστε εμείς οι δύο, ρε παιδί μου, αυτό. Επεισόδιο νούμερο 48. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ο Στέλιος αντέχει, αλλά δεν φαίνεται από τη φωνή του, έτσι λέει. Αλλά αντέχω, γλύφω τείχους. Να σου πω κάτι, νιώθω με, τις, ναι. Με τα project που έχεις καταπιαστεί ή πας να καταπιαστείς και τέτοιο, ότι είσαι στη μέση κάπου και σε τραβάνε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι. Υπάρχει αυτό, είναι ο Στέλιος στη μέση και υπάρχουν τα project τριγύρω του και τον τραβάνε από όπου βρούνε, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι και τον τεντώνουν. Ναι, ωραία, άκου ποια είναι η αλήθεια. Άκου ποια είναι η αλήθεια. Είμαι εγώ στη μέση, στο βορρά είναι το Νίκη. Στο νότο είναι η ασφάλεια, ναι. Αριστερά και δεξιά είναι τα υπόλοιπα πάγια έξοδα και αυτά με τραβάνε. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Okay. Από το να τραβηχτώ όσο γίνεται. Είναι πολύ... χειρότερο από αυτό που περιέγραψα εγώ, ναι. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι... πώς σας πω, να είμαι στη φάση που απλώς είναι Χριστούγεννα και ξέρω, τοξίνο και τραβήξτε με μουσες, τραβήξτε με. Και ξέρεις, να μην έχω να διαλέξω τα project που θα κάνω και να είμαι σεμινάρια, βιβλία, το απολαμβάνω, δείτε τα βυζιά μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτή τη φάση. Αλλά είναι λίγο έτσι όμως. Έχεις πράγματα, έχεις... και έξοδα. Αυτό είναι, δεν είναι. Ναι. Είναι μια ζυγαριά που είναι project και έξοδα. Αυτό. Ρε, και προσπαθείς να τις ισορροπήσεις. Γαμήθηκε τόσο πολύ όλο. Έφτασα στο ναδύρ της οικονομικής φάσης. Για άλλη μια φορά στη ζωή μου, δεν είναι δηλαδή. Και έπρεπε να βάλω κόλλο. Λογικά κάτω. Μόνο εσύ, δεν... Ναι, ναι, όπως πολλοί κόσμος φαντάζεται, φαντάζομαι, έβαλα κόλλο κάτω και έψαξα να βρω έναν τρόπο να πάει αυτό κάπου, ξέρεις, που να μην είναι το τρελοκομείο, ας πούμε. Και αυτό φαίνεται, ναι, σαν να είμαι φοβερά δημιουργικός, φαντάζομαι, αλλά δεν είναι αυτό μάλλον. Είναι ότι απλώς πρέπει να γίνουν πέντε πράγματα αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Δεν παραπονιέμαι, όλα καλά, όλα καλά. Το ξέρω, επειδή μιλάμε, όχι για τον λόγο. Έκανα και δεν τεστ, το ψυχανεμίστηκα. Πού να το δω. Έκανα τεστ, λέω, δεύτερο τεστ. Α, έκανες τεστ COVID, οκ. Okay. Και βγήκε αρνητικό, φαντάζομαι. Ναι, 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 είχα ένα γύρισμα. Ωραία. Και έπρεπε να το κάνω. Οκ. Okay. Αυτό, ο μόνος λόγος, ας πούμε, να κάνεις συνέχεια τεστ COVID είναι να είσαι σε κάποια εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι. Που τσακάρονται κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε, εντάξει, οκ, okay, ξέρω. Αυτοί τσακάρονται όντως κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει το Rapid. Τι διαφορά, όχι τι διαφορά, ενώ είναι πάλι με μπατονέτα και το Rapid. Είναι, ξέρεις... Δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ στο γύρισμα έκανες rapid ή έκανες. Όχι, όχι, εγώ έκανα PCR. Μοριακό. Δεν μπορείς να κάνεις γύρισμα με rapid. Μόνο PCR. Okay. Okay. Αυτό τώρα, από ό,τι βλέπω, γενικά είναι λίγο σαν τεστ εγκυμοσύνης η φάση. Δηλαδή, σου βγάζει μια γραμμούλα. Και, δηλαδή, παίρνει, okay, ένα υγρό και μετράει αυτό το υγρό. Από ό,τι βλέπω εδώ, αυτό ψάχνει LGG και LGM. Ψάχνει αντισώματα. Okay. Και βλέπω ότι απλώς έχει μια μπατονέτα που παίρνει κάτι σάλιο, δεν ξέρω τι κάνει, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay. Και... σάλιο και όχι τον εγκέφαλό σου που φτάνει η άλλη μπατονέτα που σου κάνει το τεστ. Δεν ξέρω, κάτσε να δω.
Α, γίνεται με δείγμα αίματος και όχι υλικού από μύτη στόμα. Ναι, γιατί ψάχνει αντισώματα. Τι λέω, μωρέ, κι εγώ. Φυσικά. Όπω το μυαλό μου δεν δουλεύει. είναι όπως το ζάχαρο. Σε τρυπάει αυτό λίγο. Έχεις δει που κάνεις τάκ το δαχτυλάκι. Okay. Αυτό έτσι. Ναι. Δεν έκανα αυτό. Έκανα μπατονέτα. Και ήμουνα με το λάμπρο το φυσφί και του κάτι. Και μιλούσαμε παιδί μου και μου λέει: δεν αντέχω άλλο. Λέω, γιατί λέει: κάνω κάθε τρεις μέρες τεστ, η μύτη μου δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή πλέον η μπατονέτα και... δεν είναι τίποτα. Και φαντάσου το λέει ο λάμπρος που έχει αυτή τη μύτη, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή φαντάσου. Φαντάσου εγώ που έχω μικρούλα. Φαντάσου εσύ που έχεις γαλλική μικρή λεπτεπίλεπτη μύτη. Πόσο επώδυνο είναι για τη μύτη σου αυτό και πόσο σκληρό αυτό που συμβαίνει. Που παραβιάζεται κάθε μέρα έτσι βία από μία μπατονέτα. Θέλω και να σου βάζουν. Πόσα τσιπάκια πιστεύεις έχεις μες στο κεφάλι? Α, δύο σίγουρα. Δύο σίγουρα. Και αν βάλεις και τις μάσκες. Τα κατάλαβες, που κλείδωσαν μέσα. Έκανε κράτς. Καταρχάς ακούω καλύτερα, άρα έχω σαφέστατα καλύτερο σήμα. Και μιλάς και πιο δυνατά, γιατί όπως σου είπα πριν, σε άκουσα από το σπίτι σου. Οπότε... Ναι, γιατί Χριστούγεννα! Αυτό με τα Χριστούγεννα, ποιος το έχει πει φέτος, δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή... Προσπαθώ να το περάσω. Στον εαυτό σου. Όχι, τώρα να έχουμε κάτι, ρε παιδί μου, μια ατμόσφαιρα. Ναι, ωραίο, ωραίο ακούγεται. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω μπει στη φάση. Θα ήθελα πολύ. Τι να μπεις, ποια φάση να μπεις? Στη φάση πολύ, των Χριστουγέννων. Πια δεν έχει τίποτα τώρα, πια. Τι ωραία, υπάρχουν Χριστουγέννα, τελείωσαν όλα. Έχουν σβήσει όλα. Έχουν μπουκώσει όλοι οι courier. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Έχουν μπουκώσει κάτι courier πριν μπουκώσουν οι courier. Γελάω πάρα πολύ. Παίζω ένα παιχνίδι με τα λιτά courier. Το έχω παίξει άλλες δύο φορές αυτό. Το οποίο λέγεται έχουμε το δέμα σου. Σε κάποια φάση θα θυμηθείς ότι το έχουμε και τότε θα στο φέρουμε. Κυριολεκτικά το πήραν 20 Νοεμβρίου. Έκανα track το πακέτο. Εντοπισμός πακέτου τέλος πάντων. Και δεν γινόταν να εντοπιστεί το πακέτο. Και έμενε στο ίδιο σημείο για 10 μέρες. Και τους έστειλε ένα email, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Ότι παιδιά, τι φάση με το πακέτο. Το έχετε από τις 20 Νοεμβρίου, ξέρω εγώ. Δεν είχατε κλείσει καν τότε. Και είδα ότι την ημέρα που έστειλα το mail, εκείνη την ημέρα κουνήθηκε το πακέτο. Δύο μέρες τώρα δεν έχει κουνηθεί. Οπότε μάλλον πρέπει να στείλω άλλο ένα email και να λέω. Είδα ότι το κουνήσατε, φέρτε το και σπίτι, ώστε να μου το φέρουν σπίτι. Κάθε φορά που τους κάνεις poke, είναι σαν να κουνάς λίγο το τέτοιο. Φέρτε το λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, ξέρω εγώ. Κάθε φορά. Αλλά ναι, ξέρεις την ανακοίνωση αυτή ότι έχουν μπουκώσει και έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες. Γιατί φυσικά. Έχουν φτάσει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες παραγγελίες στην Αθήνα μόνο και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Και φυσικά... όχι μόνο τα ΕΛΤΑ, γενικά όλα τα courier. Μια φίλη, όχι ποιος μου είπε, δεν ξέρω τι, προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο εκεί στα courier και δεν της σηκώνω το τηλέφωνο. Και όταν ήρθε το πακέτο της λέει, δεν υπάρχει κανένας να σηκώσει το τηλέφωνο, είμαστε όλοι στο δρόμο. Είναι απελπιστική η κατάσταση και τρελαίνομαι γιατί ο καιρός χειροτερεύει και αυτά τα παιδιά είναι όλη την ώρα έξω. Και τους πιέζουν πάρα πολλοί εταιρείες να είναι αποδοτικοί. Με αποτέλεσμα να τους λένε, να τους δίνουν, ξέρω εγώ, 15 δέματα για να τα δώσουν σε 2 ώρες. Και έχω ακούσει courier, έχω διαβάσει courier, παιδί μου, να κάνει την ανάλυση και να λέει: παιδιά, έχω 20 δευτερόλεπτα για το πακέτο. Αυτό μου αναλογεί. Ναι, οπότε... και στους 3 που έχουν προσλάβει. Ναι, έτσι, γιατί άμα είχαν παραπάνω αυτό. Στόλο και εργαζόμενους, δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα εντάξει. Και... πάντως, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτό, Στέλιο. Είναι ότι επειδή έρχονται Χριστούγεννα. Το καθυστερούν σε φάση, αχ, δεν θα φέρουμε το πακέτο σου και θα δεις 25 Δεκεμβρίου θα έρθουν όλα τα δώρα, ό,τι έχουν παραγγείλει θα έρθουν κατευθείαν και το κάνουν φέτος έτσι για να μας, πώς το λένε, να μας ανεβάσουν το ηθικό. Επειδή περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Ναι, εντάξει, θα το δεχτώ. Αυτό. Θα το δεχτώ. Και οι courier θα είναι εντυμένοι οι βασίλειδες. Ναι. Ας κάνουμε τη δουλειά τους χειρότερη, ας τους ταπεινώσουμε κι άλλο, ξέρω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι στη ζωή μας μπήκε ένα παιδί το οποίο ήρθε με courier και το λένε Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner Essential. Κάνεις πλάκα. Πήραμε σκούπα ρομπότ. Ωρε φίλε. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τις σκούπες ρομπότ γενικά. Πήραμε σκούπα. Δεν πήραμε τη Ρούμπα που έχει 4 εκατοστάρικα γιατί έγινε Black Friday και τη βρήκαμε πολύ πολύ πιο φτηνά. Και πήραμε σκούπα ρομπότ. Και είναι ό,τι πιο ηλίθιο μπορείς να βάλεις σπίτι σου μετά από μωρό γατί. Α, και άνθρωπο προφανώς. Ναι. Τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς. Εκτός αν πήρες ένα μωρό γατί για να σου καθαρίζει το σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Το είπες κάπως έτσι, ότι σε φάση. Όχι. Είναι η σκούπα και είναι το μωρό γατί που κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι disturbing, είναι περίεργο το πόσο ανθρωπομορφισμό κάνεις όταν βλέπεις ένα πράγμα να περπατάει και να σκουντουφλάει σε τείχους,
Σε κάποια φάση νομίζω πήγα να δω αν έχει τρέξει αίμα να του βάλω χανζαπλάστ. Είναι τρομακτικό, εντάξει, απλά περνάει και εγώ είμαι sorry, θα φύγω, sorry, να μην σε ενοχλώ. Του μιλάω κιόλας, είναι αυτή η κατάσταση, το βλέπουμε, δηλαδή για βάλ το λίγο να καθαρίσει, το βάζεις από το κινητό και καθόμαστε και είμαστε κοίτα το μωρέ, ποιος ήρθε, τι θα φας, έλα πάρε ένα ψίχουλο. Δεν, ρε, είναι σάικο το πόσο κανονικά πιστεύω ότι είναι άνθρωπος. Ναι. Ναι, οκ, okay, το φαντάζομαι, ρε παιδί μου. Αυτό το μεταξύ κυκλοφορεί όλη μέρα. Όχι. Δηλαδή, του δίνεις εσύ εντολή ή είναι όλη μέρα και χαζεύει, ας πούμε, και μαζεύει ψίχουλα και τέτοια. Κοίτα, επειδή αυτή τη στιγμή το σπίτι είναι σε μια κατάσταση που έχει σκόρπια πράγματα και δεν γίνεται να έχεις πράγματα κάτω. Ναι. Γιατί έχουμε παραγγείλει διάφορα πράγματα, επειδή δεν μπορούσαμε να βγούμε, χρειαζόμασταν κάποια πράγματα για το σπίτι και έχουμε δώσει τον Black & Decker και πρέπει να φτιάξουμε μια σερταριέρα και απλά είναι γεμάτο πράγματα. Και το καημένο προσπαθεί να φτιάξει ένα χάρτη για το σπίτι και δεν την παλεύει. Α, okay. ναι. Και πρέπει να ταξιδέψει. Ναι. Όχι, ναι, κάνει χαρτογράφηση και κάνει περίπου, ρε παιδί μου, θα κάνει καμιά δεκαριά δρομολόγια, ξέρω εγώ, και θα το μάθει το σπίτι. Και δεν την παλεύει τώρα να πολυκάνει. Οπότε βρίσκει παντού σε περίεργα αντικείμενα και τέτοια. Ναι, δηλαδή δεν έχει κάνει, ας πούμε, την τέλεια δουλειά. Οπότε δεν το έχουμε προγραμματίσει, ας πούμε, να καθαρίζει μόνο του. Αλλά μέσα από την εφαρμογή που είναι στην ουσία είναι το cloud της Xiaomi. Οπότε αν έχεις κινητό και πώς το λένε, και βοηθό Xiaomi και όλα αυτά συνδέονται όλα μαζί και τα προγραμματίζει το ένα το άλλο κάπως. Δηλαδή, αν έχεις, ξέρω εγώ, ένα ηχείο Xiaomi, το χρησιμοποιεί για να καταλάβει ότι έχει ένα τραπεζάκι, κάτι τέτοια περίεργα. Νομίζω ότι άρα, δηλαδή, τέτοια. Αν έχεις κάμερα, αν έχεις άλλες συσκευές, το βοηθάει στο να κάνει πιο καλά τη χαρτογράφηση. Ναι, νομίζω. Γιατί παίρνει σήμα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι έτσι. Με τη βάση επικοινωνεί με υπέρυθρες. Okay, σαν το Σούπερμαν κατάσταση. Και έχει και κάμερα μπροστά. Και απλά πηγαίνει. Okay. Και αυτό φουγκαρίζει. Και βγάζουμε και selfie. Βγάζει selfie την ώρα που καθαρίζει, ξέρω εγώ. Σε φάση είναι face up. Καμερούλα. Αυτό φουγκαρίζει κιόλα. Μόνο με νερό, δεν μπορείς να βάλεις από, οπότε το αποφεύγουμε. Έχει σφουγγαρίστρα, ξέρω εγώ. Έχει ένα ειδικό πράγμα. Ναι, αλλά το νερό που το παίρνει. Έχει μια συσκευή εκεί. Λοιπόν, το βάλαμε την πρώτη φορά στο σπίτι, το οποίο ήταν ασκούπιστο μια μισή μέρα, ας πούμε. Μάζεψε πάρα πολύ πράγμα, αλλά όχι τις γωνίες, γιατί ακόμα δεν το έχει μάθει. Όταν το μάθεις, υποτίθεται ότι μπορείς να το πεις να σκουπίζει και τις ώρες που λείπεις και ξέρει και το προγραμματίζεις και όλα αυτά. Σφουγγαρίζει με νερό. Όχι με απορριπτικό. Αυτό το είπα. Εντάξει, okay. Έτσι κι αλλιώς κάποιες επιφάνειες δεν θέλουν απορριπαντικό. Τώρα με COVID, άμα είναι να σφουγγαρίσεις, θα σφουγγαρίσεις. Πρέπει να είναι το σπίτι, έχει και το ρόλο της απολύμανσης. Τώρα να το πάρω να έχει νερό, το οποίο το πηγαίνει πέρα δόθε, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Δηλαδή, ναι, okay. Θα σφουγγαρίσεις, ξέρω εγώ, εκεί που αφήνουμε τα παπούτσια και απλά θα πάει αυτό το βρωμόνερο σε όλο το υπόλοιπο σπίτι. Δεν θέλω. Εντάξει, ναι, καλά. Θα φοβόμουν και μη χαλάσει και η συσκευή με το νερό, ρε παιδί μου. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει θέμα. Και θα έχει κάποια διαβροχοποίηση, λογικά. Ναι, κάτι έχει. Όντως κάνει δουλίτσα, αλλά αυτό, ο λόγος που το λέω είναι, πέρα το να μοιραστούμε το ότι πλέον έχουμε ένα παιδί σε αυτό το σπίτι, να μοιραστώ το εξαιρετικό τέτοιο, ότι τις συμβουλές μου τις πήρα από μια κριτική στο Scrooge, γιατί δεν μπόρεσα να συνδεθώ, και θέλω να σου διαβάσω την κριτική που έχει αφήσει ο χρήστης Cloud Constructor. Επιβεβαιωμένη αγορά, έχει 89-93 χρήστες που τη βρήκαν χρήσιμη αυτή την κριτική. Και θέλω να δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακριβώς σαν εμάς εκεί έξω. Είσαι έτοιμος? Ωραία, είμαι πανέτοιμος. Ωραία, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ξεκινάει ο Cloud Construct. Την έχω ένα μήνα, ατονικό το σύστημα, έτσι. Την έχω ένα μήνα και μπορώ να πω ότι επιτέλους κεφαλαία είδα το πάτωμα. Ξεκινάμε με πρώτο setup και punchline, σκληρό, okay. Ναι, okay. Okay. Πολύ σκληρό κωμικό περιεχόμενο, όπου μας λέει ξεκάθαρα ο τύπος ότι το σπίτι του ήταν χάλια, okay. Δεν τρέπεται να το πει αυτό στο Scrooge δημόσια. Ήτανε, καλά, ναι, πέρα από αυτό, είναι ένα σπίτι που θα ήταν στην εκπομπή How Cleans Your House. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτή την εκπομπή με τις δύο γιαγιάδες που μπαίναν σε σπίτια και έτσι, καθαρίζανε. Ωραία. Θα δεις ότι το έχει προβλέψει και αυτό. Και λέει, θα τα κάνω λιανά φυσικά, τι εννοώ. Το σπίτι μου γενικά είχε φτάσει σε επίπεδα στάβλου για καιρό.
Οπότε σε μια φάση τα πήρα, φώναξα καθαρίστρια και καπάκι αγόρασα τη σκούπα. Η σκούπα με καθημερινό σκούπισμα έχει διατηρήσει το πάτωμα σε πολύ καλά επίπεδα. Περνάει από όλα τα μέρη που την έχω αφήσει να περνάει και δεν αφήνει τίποτα κάτω. Στα πρώτα σκουπίσματα έβγαλε μπίχλα από κάτω. Τώρα έχω φτάσει σε επίπεδα που κάνει όλο το σπίτι και δεν μαζεύει σχεδόν τίποτα. Ανήκουστο για εμένα βασικά που είχα φτάσει σε επίπεδα που θα έπρεπε να έρθουν εκείνες οι θιές που καθάριζαν σπίτια από μια εκπομπή που έβαζε παλιά το χαζοκούτι. Και κοινωνική κριτική στο χαζοκούτι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ξεκινάει, ρε, τώρα γενικά, τώρα μπαίνει σε rage mode. Γιατί λέει, anyways, με ζήτα και αγγλικά. Τέλειος. Και λέει, παρόλα αυτά, όποιος περιμένει φανταστικά features του στυλ να έχει νοημοσύνη και ότι οι μηχανές θα κατακτήσουν τον κόσμο Skynet και τέτοια. Θα απογοητευτεί με το πρώτο σκάλωμα σε κάποια περίεργη γωνία. Είναι ένα απλό ρομπότ. Ένα απλό ρομπότ, Χάρη. Ναι, ναι, ναι. Που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες, έχει γράψει, έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες προκαθορισμένες συμπεριφορές ανάλογα με τα ερεθίσματα που λαμβάνει από τους αισθητήρους του. Α, οπ, σκουντούφλησα κάπου. Είναι υπογωνία. Πάω να δω αν είναι γωνία και κάνω τον κύκλο. Έχει κι άλλο εμπόδιο. Κάνω κάτι άλλο. Κόλλησα. Ε, δεν πειράζει. Θα κατακτήσω τον κόσμο αργότερα. Μόλις με ξεσκαλώσουν από τα καλώδια. Χαχά. Έχει κάνει άνθρωπο. Έκανε και ακτάου τη σκούπα. Ακτάου κανονικό τη σκούπα, ρε φίλε. Ο τύπος είναι θεός, θεός. Και λέει, μετά μας εξηγεί όμως. Δηλαδή, αφού μας έβγαλε το φόβο ότι αυτή η σκούπα δεν είναι Skynet, λέει. Okay. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια προεργασία για να δουλεύουν όλα ρολόι. Τις πρώτες φορές που θα βάλουμε τη σκούπα πρέπει να μαζέψουμε καλώδια ξεκαυκαλωμένα, περίεργα έπιπλα που μπορεί να χωράει να μπει, αλλά να μην μπορεί να βγει. Να βάλουμε εμπόδια σε προβληματικές περιοχές για να μην σκαλώνει, παρένθεση, π.χ. κάτω από την τηλεόραση, το έχει γράψει τηλεόραση. Μη τα φιλιώ τα λάμδα, όραση. Δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό το άνοιξε την τηλεόραση. Καλά, χίλιες φορές. Νομίζω ότι ναι. Το λέω. Βάλουμε έτσι μια μιλάμε τηλεόραση. Γενικά. το λες ή χασοκούτι ή τηλεόραση. Η τηλεόραση. Ναι. Και ξέρεις τι. Οι φορές που θα το παίξω γαμάτος θα είναι θέλω να πάρω μια σαραντάρα flat screen. Όπου μέχρι να πω το flat screen δεν έχουν ιδέα γιατί μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί απλά να λέω κάποιο φετίχ μου αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Λοιπόν, π.χ. κάτω από την τηλεόραση που έχει ένα πι καλώδια, δεν ξέρω τι εννοεί. Ε, εκεί θα τα μασίσει και θα σου πει, αλλά βγάλεμε. Μετά από αυτή την περίοδο, σε εμένα τρεις φορές χρειάστηκε να παρέμβω να μαζέψω κάτι καλώδια και μια φορά που πήγε ο Σατανάς και μπήκε κάτω από μια καρέκλα και έκανε γκέλ μέχρι ψόφ. Και συνεχίζει, λέει, τις πρώτες φορές και πριν φτιάξει το χάρτη, ρίχνει κατά κέφαλα από εδώ και από εκεί, μπαμ από εδώ, μπούμ από εκεί, λες και τα έχει τσούξει. Αλλά καθώς ο χάρτης πολύ γλαφυρή η περιγραφή λέει, της σκούπας. Είναι θεός ο τύπος. Λέει, αλλά καθώς ο χάρτης σταθεροποιείται, πριν φτάσει σε αντικείμενο ακόμα και σε περιέργη γωνία να είναι, σταματάει σε φάση. Όπα ψηλέ, κάτι είχε εδώ την άλλη φορά. Όπα ψηλέ, λέει σκούπα. Ναι. Το ρομπότ σκούπα. Εν τω μεταξύ, καλά, προφανώς για τη σκούπα είσαι πάντα ψηλός, οπότε καλή παράτηση. Καλά, ναι, όντως ισχύει αυτό. Και γράφει τώρα σφουγγάρισμα με γάμα κάπα. Είναι το σφου και τον καρίζω. Είναι αυτό που κάνει σφου, σφου, σφου. Πολλές φορές. Αυτό είναι το σφουγγάρισμα. Ξέρεις τι, έχει δίκιο γιατί η σκούπα είναι πολύ, κάνει πολύ θόρυβο όταν ναι. Σκουπί. Τουλάχιστον αυτές που έχουμε κανονικές, όχι οι ρομπότ. Κάνω το. Ξέρεις αυτό το πράγμα. Πάνω σε αυτό το θέμα οπότε, να σου πω ότι κάνει όντως θόρυβο γιατί είναι μια σκούπα. Okay. Και τρώει περίπου το 60% με 70% της μπαταρίας για περίπου 70 τετραγωνικά χώρο. Και, okay. Ναι, ναι, και μετά γυρνάει μόνο του και κάνει. Και κάνει θόρυβο, αλλά δεν κάνει θόρυβο όσο θόρυβο κάνει όταν σκουπίζει ένας άνθρωπος στο σπίτι. Ναι, οπότε λογικό. Όταν okay. Είμαστε κυτροί στα γραφεία, και, γιατί δουλεύουμε και δεν κουνιόμαστε, απλά τη βάζουμε να σκουπίσει και καθαρίζει. Αυτό το κάναμε, ας πούμε, όταν ξυπνούσαμε για το σπίτι μαζί με τη σκόνη. Λέει λοιπόν, σφουγγάρισμα. Λοιπόν, ναι, οκ, okay, πλάκα έχει, όμως κανονικά σε αυτές τις σκούπες δεν μπορείς να βάλεις απορριπαντικά κτλ. Γιατί μπορεί να χαλάσουν τα O-ring και να χάνει νερά μετά. Πράγμα που σημαίνει το σφουγγάρισμα ενώ μαζεύει τη σκόνη σε επίπεδα ε-σ. Ελληνικού στρατού, αν δεν ξέρετε τι εννοώ. Που δεν είχαν λεφτά για απορριπαντικά γιατί τα τρώγανε στα μπουζούκια και σφουγγαρίζαμε με σκέτο νερό, οπότε είναι λίγο fail. Επίσης, να τονίσω ότι με σκέτο νερό απολύμα τη πατώματος δεν γίνεται. Πάλι κοινωνικό μήνυμα. Ναι, εντελώς. Μην πω ότι είναι και χειρότερο, οπότε άστο. Για καναλεκέ, καλό είναι καημένε. Μετά λέει για το θόρυβο και στο τέλος λέει. Ας το διαβάσω, ρε. Πρέπει να βάλουμε ένα link γιατί δεν υπάρχει. Απλά σε κάποια φάση λέει. Επίσης, να τονίσω κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο. Όταν η μπαταρία τελειώσει, η σκούπα γυρίζει στη βάση της, φορτίζει και ξανασυνεχίζει. Όμως να ξέρετε το εξής. Όταν τελειώσει το σκούπισμα, τελειώνει κοντά στο φορτιστή και έτσι γυρίζει πίσω και αράζει τη φωλιά. Όταν σκουπίζει, δεν έχει τελειώσει και φτάσει στο 30% μπαταρίας, νομίζω, τότε σταματάει το σκούπισμα και γυρνάει στη βάση της. Όμως πάει στα ψαχτά και κάνει 500 χρόνια να φτάσει. Κάνα δύο φορές την έχω τηλεκατευθύνει στο δωμάτιο που είναι η βάση της, σε φάση. Να ρε γκαβάδι, να η βάση σου, νιώσει.
Παρόλα αυτά, άμα δεν είσαι εκεί, δεν πάει να κάνει και 5 ώρες διαδρομή. Ας πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πάντως ποτέ δεν την έχω βρει ξέμπαρκη να αργοπεθαίνει σε κάποια γωνία. Φαντάζεσαι τη σκούπα να έχει γυρίσει ανάποδα και λέει δεν την παλεύω άλλο. Έχει γυρίσει ανάποδα. Σκοτώστε με. Αυτό σκοτώστε με. Σας παρακαλώ. Please kill me now. Η ζωή μου δεν έχει νόημα. Είναι σαν φυλακή εδώ πέρα. Μόνο σκουπίσω. Οπό, τίποτα ρε, τίποτα. Στο στέλνω το link για να το θυμηθούμε. Αυτή η κριτική. Πολύ είναι... ωραίος τύπος. Το βιβλίο ποτέ βγαίνει. Αλλά ο τύπος πέρα ότι βαριέται τόσο πολύ που αγόρασε σκούπα τέτοια okay. Έχει και το χρόνο να γράψει όλη αυτή την κριτική πάνω στη σκούπα. Δηλαδή το έχει πάει σε άλλο level. Πώς τον είπες, τι ψευδόνυμο είχε? Cloud Constructor, είναι το πρώτο σχόλιο. Cloud Constructor. Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Ό,τι καλύτερο. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι... Ναι. Πες. Όχι, αυτό όντως έχω ακούσει και από άλλο ένα άτομο που έχει ότι είναι πολύ βολικό. Εντάξει, δεν μπορεί να ρουφήξει πολύ βαριά, ας πούμε, ίσως σκουπίδια. Δεν ξέρω πώς θα το θέσω τώρα. Ναι. Αλλά σίγουρα σκόνη και τέτοιο. Το σπίτι είναι γυαλί, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, κοίτα, εμείς επειδή μένουμε εδώ που μένουμε τέλος πάντων και είναι πρακτικά μονοκατοικία, είναι, ας πούμε. Έχει πολύ σκόνη το σπίτι. Δηλαδή πρέπει να σκουπίζουμε κάθε μέρα μόνο για τη σκόνη. Όλη η Αθήνα έχει παντού σκόνη. Ναι, ό,τι όροφο και να είσαι, όποια περιοχή και να είσαι, μαζεύει σκόνη από το πουθενά. Ναι. Οπότε μας βοήθησε. Και επίσης μπορούμε να μοιραστούμε και το έξοδο, γιατί εμείς την πήραμε γύρω στα 150 ευρώ, το οποίο έχει μεγάλη διαφορά από τα 300 που κάνει κανονικά. Τώρα έχει 170, καλά. Εντάξει. Αλλά κανονικά αυτή η σκούπα έχει 200 και 250. Okay. Και εγώ δεν έδινα 250 για σκούπα, ας πούμε, αλήθεια. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Δεν είναι σκούπα, είναι ρομπότ. Ναι, αυτό. Αλλά όχι από αυτά που κάνουν επανάσταση και ξέρεις, μας κατακτούν, είναι από τα απλά ρομπότ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, έχω ένα απλό ρομπότ, ρε παιδί μου. Πώς είναι ο τύπος, ο Σφουγγαρίδας. Οπότε ναι, μόλις θα σου έχω feedback, μόλις βάλουμε, ρε παιδί μου, το χαλί που έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε να έρθει, το κομοδινάκι αυτά και καθαρίσει λίγο χώρος και μπουν, ας πούμε, κάποια από τα καλώδια που είναι αυτή τη στιγμή σε ένα κουτί, πρέπει να μπουν στο κομοδινάκι. Μόλις τελειώσει αυτό, θα σου πω ακριβώς δηλαδή τι δουλειά κάνει. Είναι... Εμένα πάντως, πριν κάνεις την ερώτηση, μου ήρθε ιδεάρα ότι τύπου πρέπει να βγει μία συσκευή ρομπότ, έτσι ας πούμε smart, που να είναι σκούπα, drone, ιονιστής. Φάση να τα κάνει όλα, να καθαρίζει και τον αέρα και να έχεις και drone, ξέρω εγώ, να γυρίζεις γύρω-γύρω, ας πούμε, να βγάλεις καμιά φωτογραφία, κανένα βιντεάκι καλό. Να τα συνδυάζει όλα, ρε παιδί μου. Και να σε καθαρίζει από πάνω μέχρι κάτω. Οκ. Okay. Πώς φαίνεται σαν ιδέα? Μου φαίνεται ότι οι πρώτοι πελάτες που θα το πάρουν αυτό θα είναι άνθρωποι που νομίζουν ότι μας παρακολουθούν τα περιστέρια. Και θα έχουμε να εξηγήσουμε αυτό το οξύμορο. Ναι, φαντάζεσαι, μάχη περιστεριών με drone σκούπα ιονιστή. Ποιος θα επιβιώσει? Και να επιβιώσει και τα δύο οι μπαταρίες. Πόλεμος στον αέρα, ξέρω. Πώς ακούγανε, ξέρω εγώ, στον πόλεμο που έφτανε οι βόμβες, ακούς περιστέρια και σκούπες να σκάνε κάτω από τον ουρανό, ξέρω. Που πάρα πολύ άσχημα. Και να βγαίνεις έξω και να βλέπεις μεταμένες σκούπες και περιστέρια νεκρά, ξέρω. Καλά Χριστούγεννα, είπαμε. Καλά Χριστούγεννα. Που δεν μπορώ, είσαι ηλίθιος. Εντάξει. Okay, αλλά ναι, ήθελες να ρωτήσεις κάτι, οπότε θα σε αφήσω επιτέλους να ρωτήσεις αυτό, αν το θυμάσαι. Ήθελα να σου πω και κάτι με το οποίο είναι σχετικό, γιατί έχουμε μια έκπληξη στο κοινό μας για το τέλος. Ήθελα να σου πω. Έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα το 90s, και εσύ και εγώ, έτσι. Ναι. Και θα ήθελα να σκεφτούμε παιχνίδια που θα παίρνανε δώρο οι γονείς τους τα Χριστούγεννα στα 90s, τα οποία θα ήταν προσβλητικά για την Ελλάδα των 90s. Δηλαδή, για παράδειγμα... Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Παιχνίδια τα οποία είναι προσβλητικά για την Ελλάδα των 90s. Δηλαδή, παιχνίδια που αν κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα των 90s, θα είχε γίνει το σύστριγγλο. Τύπου, ρε, ας πούμε, η σκούπα ιονιστής drone σίγουρα θα ήταν προσβλητικό, ναι, παιχνίδι. Θα ήταν, αλλά δεν θα το καταλάβαιναν. Εγώ σκέφτομαι κάτι τύπου, ας πούμε. Είναι από το μέλλον γι' αυτό. Okay. Η Μπάρμπι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, αυτό θα ήταν ένα πολύ προβληματικό παιχνίδι. Ξέρω, η Μπάρμπι γυναίκα πρωθυπουργού. Και θα ήταν αεροσυνοδός. Ω, ναι, όντως. Okay. Κατάλαβε.
φαντάζεσαι, ας πούμε, τον... ο Action Man, gay είδωλο. Δηλαδή, μια... θα είχανε losing their shit. Θα τρέχαν στους δρόμους πανικόβολοι. Τι είναι αυτά που κάνουν στα παιδιά μας! Τι είναι αυτά! Πω, αυτό ναι, πολύ καλή ιδέα. Να, ναι. Δώρα που θα ήταν προσβλητικά στα 90s. Ναι, αυτό. Που θα, η Ελλάδα θα το είχανε. Θα έλεγε, πού θα πάει αυτός ο προοδευτισμός. Και τώρα απλά είναι... Ωρε φίλε, ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε... Πασοτζή, ιδιωτικό υπάλληλο. Τι είναι αυτά? Είστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, τι είναι αυτά, δημόσιοι όλοι. Τύπου, ξέρω εγώ, Power Rangers. Okay. Ναι. Αλλά κάτσε να σκεφτώ τώρα. Ας πούμε, ο Ρος Power Ranger να είναι άντρας. Θα ήταν τέρμα προσβλητικό. Ναι. Ο Ρος Power Rangers. Ναι. Όντως. Θα χάνε. Δηλαδή, τι είναι αυτά με τα παιδιά μας. Τι... Θα λέγαμε, μα ο Ρος Power Ranger έχει τον πτεροδάκτυλο. Γκέι. Θα ήταν. Κλασικός γκέι πτεροδάκτυλο. ή κάποιος Power Ranger να ήταν Αλβανός, ξέρω εγώ, και να τους ενοχλούσε αυτό. Γιατί στα 90s με τους Αλβανούς είχαν θέμα. Είχαμε θέμα, ναι. Υπήρχε μεγάλος ρατσισμός. Ωραίο αυτό το παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Και τώρα ξέρεις γιατί δεν υπάρχει θέμα με τους Αλβανούς? Γιατί τους σκοτώσαμε όλους σε εργατικά ατυχήματα χωρίς μισθό. Σκληρά αστεία. Από την άλλη, κοίτα, ναι. Αχ, τα παιχνίδια το μεταξύ, ρε παιδί μου, έχουν μέσα τους ένα πράγμα που πρέπει να είναι τέλεια. Π.χ. φανταζόμουν, ξέρω εγώ, ότι είναι, υπήρχε ο Action Man που έλεγες και εσύ, ο οποίος ήταν full γυμνασμένος και αυτά. Από την άλλη, αν θέλαμε να είμαστε πιο ρεαλιστές, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Action Man ο Έλληνας πρέπει να ήταν χοντρός, ή να υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Action Man με το κοκορέτσι το Πάσχα. Action Man κοκορέτσι. Ναι, Action Man κοκορέτσι θα ήταν τέλειο, ξέρω εγώ. Και ξέρεις γιατί, είναι δύο φορές προσωπικό αυτό. Ο Action Man που είναι σε λαμπάδα και κρατάει λαμπάδα για Πάσχα και έκκληση. Πω, σου έχω ηλίθιο λογοπαίγνιο. Πριν σου πω ότι ο Action Man κοκορέτσι είναι προσβλητικός γιατί είναι για τα Χριστούγεννα, τα δώρα. Ναι, οπότε τρελαίνονται σε φάση. Έχουμε μπερδέψει τις γιορτές. Τι γιορτάζουμε, ρε, την 26η. Τις παραδόσεις μας. Τι γιορτάει, παραδόσεις μας, ρε φίλε. Αλλά επίσης, φαντάσου λίγο το λογοπαίγνιο που δίνει το η Barbie λαμπάδα. Ναι. Okay. Ναι. Ναι. Γιατί ναι, ναι, είναι η Barbie λαμπάδα, κορμί λαμπάδα. Ναι. Οπότε, okay. Και απλώς θα είναι ντυμένη για μπουζούκια. Αυτό. Νομίζω θα κάνεις κάποιο λογοπαίγνιο με την Μπάρμπι και τη λαμπάδα. Έκανα. Τι είπες? Η Μπάρμπι λαμπάδα. Σύνδεση. Α, οκ. Okay, okay. Κορμί λαμπάδα. Αυτό, και απλώς θα είναι μαζί... μια Μπάρμπι ντυμένη για τα μπουζούκια. Μα... Κατάλαβες το λογοπαίγνιο. Ναι, ναι. Μαζί με λαμπαδά Action Man. Εν τω μεταξύ το κάνατε και σε αυτό που πάντρευες Action Man με Μπάρμπι. Κα, προφανώς. Ναι, οκ. Okay. Και δηλαδή έφερνε εξαδέρφου, ξέρω εγώ, την Barbie και σε έφερνε στον Action Man, γιατί έτσι πρέπει. Το αγόρι έχει την αντρική φιγούρα και το κορίτσι έχει την Barbie. Και υπήρχε και το αμάξι του Action Man και τους βάζαμε, ξέρω εγώ, εντωμεταξύ, για κάποιο λόγο πάντα γυμνούς τους. Τους κλείναμε πάντα και ήταν παντού έτσι στα αμάξι, στο σπίτι. Έκανα τα ρούχα. Ήταν τέλειο, γιατί ο Action Man, ας πούμε, πάντα πήγαινε στη δουλειά και φόραγε μια στολή του Ninja, γιατί δεν είχε άλλο ρούχο, ας πούμε. Και κουβάλαγε πάντα σπαθί μαζί του. Είναι στην Ιαπωνία του 30, ξέρω εγώ, ενώ είναι Αμερικανός. Δεν έβγαζε κανένα νόημα όλα και αυτό που κάναμε. Γύρναγε σπίτι στην Barbie, της έλειπε ένα χέρι, δεν ήξερε γιατί. Εγώ σε είχα αφήσει πίσω για να κάνεις δουλειές και εσύ... Δεν ξέρω, ξεχεριάστηκες. Δεν ξέρω τι συνέβαινε. Πολύ διαστροφή αυτό που κάναμε. Και πολύ σεξιστικό. Είναι κάτι προσβλητικό για το 2020. Το πώς παίζαμε τις φιγούρες τότε, άνετα, ρε παιδί μου. Γιατί άνετα. Είχαμε αυτές τις εικόνες. Κεφάλια. Ας πούμε ένα gay action man, ας πούμε, θα ήταν προσβλητικό για τα 90s. Το είπαμε πριν. Ναι. Ωραία, εντάξει, έχω αμνησία. Αλλά ας πούμε, ποτέ δεν βάζαμε άντρα με άντρα, ας πούμε, σε αυτές τις φιγούρες. Εμείς. Άλλα παιδάκια. Εμείς, ναι. Άλλα παιδάκια μπορεί να το κάνανε. Εγώ δεν. Με τα πρότυπα που είχα τότε δεν ήταν καν στο μυαλό μου. Ήταν mind blowing, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν είχα ιδέα, ας πούμε. Αλλά. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Κάτι μοίρα. Εγώ, ας πούμε, είχα το ελικόπτερο του Action Man. Οπότε ο δικός μου μεταχεινούνταν στη δουλειά με το ελικόπτερο. Λες και έπαιζε στο Succession, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Εμένα δική μου κάναν παρέα με Transformers, γιατί δεν είχα άλλο.
Άρα κάνα παρέα με τρανς, αυτό μου λες. Ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή. Είναι full περίεργο, εντάξει. Είναι full περίεργο γιατί άμα το καλοσκεφτείς, μπορούσε να μιλάει με ένα Transformer το οποίο είναι ένα ρομπότ με νοημοσύνη, αλλά ρομποτική σκούπα δεν μπορούσε να έχει. Στα 90. Φαντάζομαι διάλογο Άξονων και Transformer. Τι είπα, του λέει: έλα τώρα, γίνα Max να πάω στη δουλειά. Τώρα έχουμε αρχίσει, τελείωνε. Τον ανέβαζα πάνω σε ένα stealth bomber που είχα και στο δρόμο μου πυροβολούσε για του κακού για να πάει στη δουλειά του. Και ήταν ξέρω εγώ στην εφορία. Αλλά ενδιάμεσα περνούσαμε από έναν φανταστικό πόλεμο με κακά Transformer μέχρι να πάει ο Άξονων, ο οποίο ήταν δύο φορέ το Transformer στη δουλειά. Δηλαδή ο κόλο του ήταν στην ουρά του αεροσκάφου και τα πόδια, οι πατούσε προεξήχανε και από κάτω είχε αυτά τα όπλα. Και σε κάποια βάση έφτανε ο Άξιονμαν εκεί. Έφτανε στη δουλειά του ο Γρηγόρη, ξέρω εγώ, που έφτιαχνε καφέδε. Σε ευχαριστώ, Μπομπέρικον. Α, να είσαι καλά. Θα πάω τώρα στον πλανήτη μου, γιατί θέλω καφέ από εκεί, Μούλη. Ρε, παίζει να είναι ό,τι πιο αστείο να παρακολουθεί παιδιά να παίζουν με φιγούρε, γιατί συνήθω δεν βγάζουν κανένα νόημα. Δηλαδή, αλλά όχι πολύ μικρά που είναι τύπου εντάξει, σε πυροβολάω και τελειώνει και το παιχνίδι ή κάνει το αμαξάκι μπρο πίσω. Τύπου που, αυτό που χτίζουν ιστορίε, ρε παιδί μου, που δεν βγάζουν κανένα νόημα. Ναι, τίποτα, ρε. Τίποτα. Εμεί τα παιδιά τα χρησιμοποιούμε ω διδακτικό εργαλείο στο improv, ρε παιδί μου. Λέμε ότι αν θέλετε να καταλάβετε πώ πρέπει να δουλεύει το μυαλό σα, δείτε παιδιά να παίζουν. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Ναι, γιατί δεν έχουν πραγματικά φίλτρο και όρια. Είναι. Ναι. Η φαντασία του, ρε παιδί μου, όντως οργιάζει, ας πούμε. Όπως οργίαζε και ο δικός μου Άξιον με τις Μπάρμπι, ξέρω εγώ, που είχε και χαρέμι εμένα μεταξύ. Γιατί εγώ είχα έναν και όλα τα ξαδέρφια και τα λοιπά που ήταν κορίτσια είχαν 15 Μπάρμπι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν σαν τον Bachelor η φάση τότε με τον Άξιον, ναι, τον δικό μου, ξέρω. Εντελώς. Αλλά αυτό, ναι, Άξιον Μαν κοκορέτσι. Άξιον Μαν κοκορέτσι και λαμπάδα. Θα ήταν τέλειο. Μπορούμε να αλλάξουμε τραγούδια σε φάση. Action Man είναι super δυνατός. Ήταν αυτό που είχε ήδη τατουάζ Action Man στον μπράτσο του και ήταν ήδη too much. Και μετά έρθει ο Max κάτι, πώς λεγόταν. Max Steel, κάτι τέτοιο. Και θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ. Action Man είναι super διαφορετικός. Και να φοράει φουστάνι, ας πούμε. Αυτό στα 90s. Θα ήταν πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, ο Action Man νύφη. Ναι, είναι αντιπατριαρχικό τώρα. Αυτό ο Action Man πλένει τα πιάτα. Δεν θα μα. Αυτή. Και να έρχεται με ποδιά γυμνός και πιάτα, ρε παιδί μου. Και να μπαίνει μέσα, να μπαίνει. Φαντάζομαι τώρα τον άντρα, τον μέσο Έλληνα άντρα, 50 στα 90s, ο οποίος μπαίνει μέσα και βλέπει την κόρη του να έχει πάρει την Barbie, που είναι εντυμένη, ξέρω εγώ, λαμπάδα. Έτοιμη να βγει στα μπουζούκια. Την πα έχει... έτσι στην εκκλησία, τη ανάβει τα μαλλιά, ξέρω εγώ. Και φαντάζομαι να μπαίνει μέσα και να βλέπει την κόρη του να έχει έναν γυμνό Action Man με μια ποδιά και ένα πιάτο στο χέρι. Λέει, αγάπη μου, τι κάνεις? Έτσι παίζω εγώ. Θα είχαν φρικάρει τη ζωή τους. Πάντως, ναι, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Ο Action Man μπαλαρίνα, ξέρω εγώ. Ή... Καλά, ναι, εννοείται. Δεν ξέρω. Ή Barbie να χορεύει σε ebakeικο επίσης. Θα ήταν πάρα πολύ προσβλητικό για τα 90s. Πάρα πολύ κακό. Ο Action Man στα μπουζούκια. Action Man στα μπουζούκια και είναι ο σερβιτόρος. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί. Ο Action Man σερβιτόρος. Αναγκαστικά έπρεπε να είναι ο Action Man τραγουδιστής. Αυτό ήταν το όνειρο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκέφτομαι με τις αμάνικες δολές νίντζα τον Action Man. Να είναι και πελάτες όλοι. Και οι τραγουδιστές και οι πελάτες και οι σερβιτόροι είναι αντιμένοι νίντζα. Είναι φουλ παράνοια μέσα στα μπουζούκια. Να πετάνε αστεράκια για σουβέρ, ξέρω εγώ, και τέτοια. Θα είναι η φάση εντελώς του ρεάλ. Άξονα στα μπουζούκια. Εντάξει, τέλειο. Μπράβο για την ιδέα, πάντως. Ήταν πολύ καλή. Γενικά έχουμε αλλάξει τη φούλη σε αυτό το επεισόδιο, να ξέρεις. Γενικά, να σου πω κάτι. Πού χάθηκε ο Άξονα, τι πιστεύεις ότι συνέβη στον Άξονα, γιατί δεν υπάρχει πλέον, ας πούμε. Τον έπαιξε η πατριαρχία. Όχι. Πλέον είναι ο sedentary man. Φτάνει το σιδράσι. Οι περισσότεροι πέθαναν σε κάποιο ανίερο πόλεμο που πολεμούσαν με τους νίντζα. Ή σε κάποιο ντουλάπι ενδεχομένως. Ως γνωστόν, οι νίντζα είναι μεγάλος κίνδυνος για την πραγματικότητα της CIA. Είναι η ώρα ότι επιλύει η νίντζα, εντάξει. Δεν φαίνονται κιόλας. Είναι και ξέρεις, ύπουλοι, κλασική ύπουλοι νίντζα. τα παιχνίδια σου, εσύ τα πρόσεχες, τα κατέστρεφες. Ποια ήταν η φάση με τα παιχνίδια? Κάποια τα πρόσεχα πάρα πολύ και ξέρω εγώ, κάποια μπορεί να τα έχω ακόμα και κάποια νομίζω
διαλύονταν, τα έχανα, ξέρεις τώρα. Δεν... Εγώ θυμάμαι, είχα κάτι μίζερα τηλεκατευθυνόμενα, αλλά που δεν ήταν τηλεκατευθυνόμενα στην ουσία. Γιατί την όλη φύση της τηλεκατεύθυνσης την ακύρωνε το καλώδιο που ήταν 30 εκατοστά. Ναι, ναι. Και πήγαινε από. Και πρέπει να τρέχει και εσύ σαν μαλάκας από πίσω, ξέρω εγώ. Έκανε αυτό μία ροδιά 18 βήματα, εσύ ξέρω εγώ, από πίσω. Για... Όχι, τι 18 βήματα, εσύ μισό βήμα για να το φτάσεις. Και ήταν. Και εγώ για κάποιο λόγο αυτά τα έπαιρνα και τους έκοβα το καλώδιο. Και έτσι δεν δούλευαν καθόλου, αλλά τουλάχιστον μπορούσε να τα στείλεις πιο μακριά, ρε παιδί, με το χέρι σου. Ήταν όντως τηλεκατευθυνόμενα, αλλά. Με τη δική σου βοήθεια, ξέρω, όχι με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού ή της μπαταρίας. Δεν ξέρω. Transformers φυσικά και εγώ. Αν έχεις φτάσει ποτέ στην ηλικία, γιατί εγώ έφτασα, όπου συνειδητοποίησες πολύ μετά, πολύ after the fact, το πόσα λεφτά είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ συνειδητοποίησα μετά τα 25 ότι τα δύο παιδιά τα οποία ζούσαν σε μία μονοκατοικία στη Χαλκιδική με κήπο και είχαν τηλεκατευθυνόμενο βενζινοκίνητο. Α, okay. Στα 11. Ναι. Ότι δεν ανήκανε εκεί που ανήκα εγώ. Ανήκα εγώ. Δηλαδή, ναι, κάπως... έχεις δίκιο, ναι. Το κατάλαβα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Ότι. Ξέρεις, ήταν, α, είναι το χόμπι, έχει βενζινοκίνητα. Ναι, έχουν 2.000 το ένα, ξέρω εγώ. Τι. Εγώ το είχα καταλάβει αυτό από τις κονσόλες ήδη. Που, εντάξει, μετά δεν μου πέρανε για λόγους όχι οικονομικούς, αλλά τύπου μην κολλήσω στην τηλεόραση, ας πούμε. Ναι, και εμένα υπήρχε αυτό σίγουρα. Το οποίο και πέτυχε, η αλήθεια είναι. Mm. Αλλά. Ξέρεις, συνειδητοποιήσω ότι εντάξει, δεν θα πάρεις κάτι που κάνει. Δεν ξέρω πόσο έκανε τότε το PlayStation 1, ας πούμε, 500 ευρώ. Γιατί δεν θα κολλήσει την τηλεόραση και δεν αξίζει τον κόπο. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά, ρε παιδί μου, αλλά. Δεν ξέρω. Όχι, όλο αυτό δεν και συνειδητοποιήσω ότι. Ευρώ, ας πούμε, αυτό. Και, ξέρω, εγώ έβλεπα σε ένα άλλο παιδί που αυτό ή είχε βενζινοκίνητο ή είχε PlayStation και λέγες. Α, δεν τους νοιάζει, ξέρω εγώ, να δώσουν τόσα λεφτά για να, για να πάρει. Οπότε ναι, δεν είμαι εγώ το ίδιο με αυτόν. Γιατί δεν είχες και την έννοια των χρημάτων να ξέρεις ακριβώς τώρα πόσο ακριβό είναι κάτι ή δεν είναι. Εντάξει, πιο όσο μεγάλωνες την είχες, αλλά σε πιο μικρή ηλικία έλεγες γιατί εγώ το έχω και αυτός. Γιατί εγώ δεν το έχω, μάλλον και αυτός το έχει, ρε παιδί μου. Είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ότι είναι κακό. Είναι... Αλλά καταλάβαινες ότι σε κάποιες περιπτώσεις έλεγες, έσκαγε ο άλλος, ξέρω εγώ, τι να σου πω, με ποδηλατάρα 1 εκατομμύριο δραχμές και έλεγες, α, οκ, okay, ναι, αυτό δεν παίζει να το έχω ποτέ, ας πούμε. Καταλαβαίνετε ναι, 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 εδώ ναι, ναι. Υπάρχει μια διαφορά, μια απόκληση. όχι απαραίτητα τη μετράω σε χρήματα, αλλά ότι ναι, αυτό δεν θα το έχω ποτέ, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Νομίζω αυτό λίγο στην πρώη μου εφηβεία, εκεί 12 με 14 αρχίζει και καταλαβαίνεις ότι κάποια δεν είναι όλα ίδια για όλους. Κάποια πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Και έχει πλάκα. Ισχύει. Ενώ τώρα, ας πούμε, που έχουμε φτάσει σε αυτή την ενηλικίωση που ζούμε όλοι με 700, 600, 700 ευρώ, αν είμαστε τυχεροί το μήνα, ξέρω εγώ, και βλέπω κόσμο να παίρνει PlayStation, πάντα ρωτάω, τι έκανες. Πάντα. Πάντα και μου λέει, εντάξει, αυτό μου το πήραν οι γονείς μου. με τα επικουρικά που πήραν, ξέρω εγώ, επιστροφή. δηλαδή δεν έχει. Είναι μαζεύοντα. Εμένα μου χρωστάνε ένα PlayStation πάντως. Ας πάρουμε, να μου πάρουν το 5 φέτος. Δεν με νοιάζει. Το 5 είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, εννοείται. Είναι πολύ καλύτερο από το 1 σίγουρα. αλλά και το 1 τότε ήταν μαγεία, ρε παιδί μου. Αλλά πλέον, εντάξει, οκ, okay, έχω και τα γενέθλιά μου σε 10 μέρες. Δεν το ακούνε το podcast, αλλά θα εισηγηθώ να πάρουν ένα PlayStation που μου χρωστάνε από μικρό. Όπα, κάτσε λίγο. Αυτό, η μάνα σου αυτό άκουγε. Α, η μάνα μου τα ακούει τώρα πλέον, ναι, οκ. Okay. Οπότε, άμα τα ακούσει αυτό, θα μου πει ότι δεν άκουσε το συγκεκριμένο επεισόδιο και. Άκουσα τα επόμενα, ναι, γιατί ήξερα ότι λέει Χριστούγεννα και το παιδί μου πάλι θα κάνει μαλακία. Ναι, και πιστεύω ότι ακόμα δεν θα με αφήσουν. Θα μου πούνε όχι, θα σου κάνει κακό. Αλλά ξέρεις τι, δεν με βολεύει PlayStation γιατί δεν έχω τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Αυτό θα σου λέω κι εγώ, ούτε κι εγώ έχω και θα είναι σκατά η εμπειρία. Φαντάζεσαι απλά να σου πάρουν PlayStation τώρα και να μην έχεις τηλεόραση και να σου πω ρε γάμο το. Τι θα κάνω με τα 600 ευρώ το μήνα τώρα. Είναι και 4K αυτό, δηλαδή θέλει πρέπει να δώσει λεφτά για τηλεόραση, το έχει μαλακίες. Πολύ θα μου κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω υπάρχουν και 4K, ρε παιδί μου, που εντάξει με ένα 350 τη χτυπάς, αλλά οκ. Okay, ναι, μπορείς να. Τουλάχιστον δεν είναι χιλιάρικο αυτό. Το τελευταίο που σου έχω ετοιμάσει, πριν πάμε και στην έκπληξη που είναι αυτό, ξέρω εγώ, αν θέλεις δηλαδή, σου έχω 10 ερωτήσεις για να βρούμε τι είδους Άι Βασίλης είσαι. Okay. Αλλά θέλω να πάρεις το τεστ τώρα από που στο στέλνω, γιατί έχει εικόνες, οπότε θέλω να περιγράφουμε μαζί τις εικόνες για να μιλάω εγώ 40 χρόνια. Okay. Έτσι, γιατί ας πούμε η πρώτη ερώτηση είναι ποιες από τις παρακάτω φορεσιές, Άι Βασίλη, είναι περισσότερο στο στυλ σου.
Και... Περίμενε να διαφωνήσω με τα cookies. Περίμενε λίγο. Ναι, διαφώνησε λίγο με τα cookies. Ναι. Λοιπόν, διαφώνησα με τα cookies. Που μου πρόσφερα η Βασίλης εδώ συγκεκριμένα. Απλόχερα. Ω Χριστέ μου. Να, μιλώντας για προσβλητικά πράγματα για όλες τις εποχές, είναι αυτή η εικόνα που βλέπω στην πρώτη ερώτηση της Βασίλης. Είναι προσβλητικό από το 90 μέχρι σήμερα. Όλο. Έχει όλο το σεξισμό και το fat shaming και την κουλτούρα της ομορφιάς. Δεν ξέρω οτιδήποτε. Είναι όλα αυτή, είναι, τα συνοψίζει όλα αυτή η πρώτη ερώτηση. Τρέμω να δω τι έχει παρακάτω. Και έχει 10 ερωτήσεις. Ναι, και θα είναι όλες χάλια. Ωραία. Επειδή ναι, έκανα μια εισαγωγή τέτοια, πες εσύ τι βλέπεις, ας πούμε. Θα πω την πρώτη εγώ και εσύ πάρε την επόμενη. Ναι. Ωραία. Είναι μια κλασική στολή Άι Βασίλη όπως την ξέρουμε. Αυτό. Ναι. Η πρώτη εικόνα που πρέπει να διαλέξει. Και έχει δύο τύπους, για κάποιο λόγο είναι λίγο στενάχωρο. Ναι, είναι λίγο πολύ στενάχωρο. Οι ζώνες δεν ταιριάζουν. Ο αριστερός είναι λίγο μπερδεμένος. Ο δεξής μάλλον δεν έχει ιδέα που βρίσκεται και γιατί φοράει στολή Άι Βασίλη. Αλλά okay, δεν εντάξει. Έχει κοιλιά. Ναι. Και μάλλον θα πήγαινα με την πρώτη γιατί μου φαίνεται πιο νορμάλ. Αλλά δεν ξέρω τι εννοεί δύο Άγιο Βασίλειδες. Ποιο είναι το νόημα αυτού. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Η δεύτερη εικόνα στα δεξιά αυτής που περιγράψαμε μόλις είναι ένας τύπος ο οποίος μάλλον ανακάμπτει από τους ανώνυμους αλκοολικούς. Δεν ξέρω. Θα σας βάλουμε το link, παιδιά. Ο οποίος έχει ανοιχτεί τη ρόμπα του Άι Βασίλη. Τι ρόμπα είναι αυτό, Φωρέα Βασίλη. Τη στολή του Άι Βασίλη. Είναι σε αποσύνθεση όλο. Ναι, και μάλλον μια νεκρή αλεπού πάνω στην αριστερή. Έχει γούνα μόνο από τη μία πλευρά. Οποία μάλλον τη σκότωσε πριν από λίγο. Έχει ένα πατς γιατί μάλλον ήταν στο νοσοκομείο και το ξύλωσε και το πήρε μαζί του το πατς στο δεξί του στήθος, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Έχει ένα πατς, ναι, κολλημένο για κάποιο τατουάζ λόγο. Δεν είναι. Δεν είναι τατουάζ, είναι στρογγυλό τέτοιο. Μάλιστα. Λέοντος. Καπνίζει και έχει και ένα, πώς λέγεται αυτό? Φλασκή. Που βάζει το αλκοόλ μέσα. Ένα φλασκί, μπράβο, ένα φλασκ. Στο χέρι. Ο οποίος είναι ο Χήμα η Βασίλης, αυτός που ας πούμε είχε προβλήματα στον πρώτερο βίο του και βγήκε να κάνει χαρούμενα τα παιδιά με αυτή την αμφίεση. Ναι. Δεν βλέπουμε μάτια, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα την έκφρασή του. Γιατί αλλά δεις τα μάτια, να καταλάβεις ότι δεν έχει ψυχή πλέον γι' αυτό. Αυτό μάλλον. Ή δεν έχει μάτια, μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί να φτάνει το πρόσωπό του μέχρι το ύψος της μύτης προς τα πάνω. Και ναι, πάμε στην επόμενη καταπληκτική εικόνα. Το επόμενο είναι ένα εικόνα, gay icon, ξεκάθαρα για μένα. Δηλαδή δεν ξέρω. Ναι. Είναι ο Action Man σε Άι Βασίλη, ρε παιδί. Ναι, κάτι αυτό. Τέτοιο. Είναι ένας ωραίος τύπος που χαϊδεύει τους κοιλιακούς του με έναν καθόλου ετεροφιλοφιλικό sexual way για μένα, αλλά απ' την άλλη εγώ δεν είμαι. Α, οκ, okay, όχι, θα μπορούσα να είναι straight και να. Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο. Στοχεύει σε ladies, Άι Βασίλης κτλ. Οκ. Μπορεί. Γιατί ακριβώς από κάτω, δεν θα πάω δίπλα, από κάτω έχουμε την Άγιο Βασιλίτσα, η οποία είναι sexy, φοράει κάτι μπότες που δεν καταλαβαίνω. Έχουν τακούνι και από πάνω. Είναι μισή άγ, μισή μπότα. Αυτό είναι, ναι, όταν μπαίνει από το τζάκι να καρφώνει τα κάρβουνα. Κρακ! Για να μην είπε, δεν ξέρεις από μπότες. Ξέρεις τι, είναι που έχεις έτοιμα τα κρέατα και έρχεται και καρφώνει το σουβλάκι. Μπράβο, κατευθείαν. Με αυτό το. Ναι, με αυτό. Και έχει και το χερούλι που το πιάνεις. Αυτό τα το λες άσπρο, όλα αυτά. Και να μην καίγεσαι. Λες και δεν έχεις ντυθεί ποτέ η Βασίλη να μπει σε κανένα τζάκι. Έλαντε. Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει κάποιες φορές. Ναι, δεν πήγε καλά, αλλά... Ναι, ακούω ότι δεν το λες χαρούμενο. Τουλάχιστον είμαστε εδώ. Και μια άλλη εικόνα με μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που εντυμένη η Βασίλης, okay, και κρατάει στους... Και η οποία διαβάζει, κάνει χειρομαντία, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Κοιτάει το χέρι της ή... ή σκέφτεται τώρα το έπλυνα 20 δευτερόλεπτα λόγω COVID ή... Ναι. Κάποιο πρόβλημα πάντως υπάρχει σε αυτήν την εικόνα, δεν ξέρω. Κοιτάει το χέρι της με μια απορία και... Είναι λίγο αλλού, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αν δεις, λέει ποιο από αυτά είναι το στυλ σου. Δεν λέει... τι θα ήθελες. Τι θα φορούσες ή κάτι τέτοιο. Ναι. Σου λέει, ναι, το στυλ σου, τύπου... Και με ποιο θα βγαίνεις ραντεβού. Δεν το ξεκαθαρίζει. Ναι. Είναι όλο κατά. Είναι πολύ περίεργο. Δεν έχει, είναι πολύ περίεργο. Ωραία, θα βάλουμε το link έτσι για να τα δουν οι άνθρωποι όλα αυτά. Ναι, γιατί ναι, είναι, ναι, πάρα, ναι, πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα πάω με τη full μιζέρια και θα επιλέξω το πρώτο, να ξέρεις κι εσύ, με τους δύο Αγιοβασίλειδες που δεν έχουν ιδέα τι κάνουν εκεί. Ωραία, το βάζω. Και μου θυμίζει εμάς λίγο και είναι λίγο σαν κωμικό δίδυμο. Πρώτη εικόνα, κλικ. Οκ. Okay. Πάμε στο δεύτερο.
που δεν έχει εικόνες. Α, κάτσε, γιατί έχω ανοιχτά και τα μικρά μου πόνι. Θα καταλάβει το κοινό. Θα καταλάβει σε λίγο. Αλλά πας στη δεύτερη ερώτηση, η οποία, εντάξει, για να μην χάνουμε χρόνο, λέει ότι ένα από τα ξωτικά τα έκαναν χάλια. Really messed up. Και τώρα όλοι έχουν βρεθεί πίσω στο πρόγραμμα. Γαμώ τις μεταφράσεις έκανα. Έχουν καθυστερήσει, τέλος πάντων. Έτσι, και τα Χριστούγεννα μπορεί να καταστραφούν για πάντα. Ναι. Εσύ, Α, τους λες να μην ανησυχούν και όλα θα πάνε καλά. Β, τους μετακινείς. Τους μετακινείς, όχι. Motivate, τους κινητοποιείς όλους. Τους ψυχώνεις, ρε. Τους εμψυχώνεις, μπράβο, αυτό έψαχνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ώστε να δουλέψουν παραπάνω, εντάξει, για να τελειώσει το όλο θέμα. Φωνάζεις και χάνεις την υπομονή σου. Το γάμα και το δέλτα είναι μαζεύεις τη μίξα σου. Όχι, εντάξει, όχι, είναι, το μπάγκερ αυτό είναι άλλο. Πιάνεις αυτό το ξωτικό που σε εκνεύρισε και το πετάς έξω από το workshop, από το μαγαζί. Και το πετάς έξω από το εργοστάσιο. Εργοστάσιο. Ναι, ωραία. Okay. Εντάξει, επειδή είμαστε και στο πνεύμα των Χριστουγέννων, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να απαντήσω σοβαρά και θα έλεγα ότι θα πλάκωνα ξεκάθαρα το ξωτικό αυτό και θα τον πέταγα έξω. Θα τον απέλεια τη μέρα των Χριστουγέννων για να δείξω και στους άλλους ότι δουλέψτε περισσότερο γιατί θα πάθετε και εσείς το ίδιο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ηγετικές ικανότητες είναι αυτό. No, leadership. Harris Dorzano Santa Claus. Harry Santana. Santana. Σανταρζάνος. Λοιπόν, πώς μπαίνεις στα σπίτια για να δώσεις τα δώρα. Από την πόρτα, από την καμινάδα φυσικά, ή. Α, καλά, δεν έχω ιδέα. Κάνα παράθυρο, κάνα τέτοια. Ποιο είναι που ναι. ταιριάζει. Okay. Λοιπόν, σίγουρα δεν ταιριάζει στους courier να σου αφήσουν κάτι στην πόρτα. Αυτό έχει ξεχαστεί ήδη. Μάλλον οι courier έρχονται σαν τον Άγιο Βασίλη. Αυτό το γάμα. Δεν έχω ιδέα από πού, από το παράθυρο. Από βρω, απλά βάλτε με μέσα να πάρω τα ένσημα. Ναι, θα έλεγα από όπου να είναι. Από τα ΕΛΤΑ. Okay. Από τα ΕΛΤΑ. Πάμε στην επόμενη. Τι είναι μακρύτερο. Τι είναι μεγαλύτερο. Ποια από τις δύο λίστες του Άι Βασίλη είναι μεγαλύτερη. Είναι πιο μακρά. Με τα κακά παιδιά ή με τα καλά παιδιά. Ωραία. Και τα καλά. Σε ρωτάει. Τα καλά, γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, να αφαιρέσω το δικαίωμα από τα παιδιά να έχουν δώρα. Ναι. Κρατάω περισσότερο λογαριασμό από τα σκατόπεδα γιατί δεν τους αξίζει τίποτα. Γενικά σωστά. 50-50 είμαι δίκαιος και πω, καλά, το ξέχασα τελείως. Θα τα βάλω όπου να είναι τα δώρα. Ωραία, για να μην κάνουμε διακρίσεις, γιατί ο Άγιος Βασίλης δεν είναι όντως ρατσιστής. Θα πω το γάμα. Είναι περίπου, ναι, η μισή είναι μαλάκες, η άλλη μισή είναι καλή. Οπότε εντάξει. Στατιστικά αυτό βγαίνει, βγάζει νόημα. Θα επιλέξω το γάμα. Τώρα. Εσύ μπορείς να επιλέξεις κάτι άλλο, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Όχι, εγώ βάζω και τα ίδια με τα δικά σου, γιατί έτσι μ' αρέσει. Α, ωραία, ωραία. Θέλω να Για cross-check το τέλος, θα είναι το τεστ αξιόπιστο. Θα το χέσω εντελώς. Λοιπόν, πάω να κάνω το τεστ από την αρχή και βάζω την απαράδεκτη γκόμενα με το τακούνι. Okay. Μετά λέω ότι. Μην ανησυχείτε, όλα θα δουλέψουν. Μετά θα πω ότι μπαίνω από την καμινάδα, γιατί κρατάω τις παραδόσεις. Και μετά θα πω ότι το ξέχασα, ρε, δεν έχω κάνει λίστα. Okay. Για να δούμε τι θα βάλουμε. Εντάξει, τώρα, παράνοια μόνο. Καθώς μπαίνουμε στο σπίτι εμείς οι Άι Βασίλειδες, ακούμε ένα από σκύλο στο σαλόνι. Τι κάνουμε. Ένα. Καλά στο αυτό το σπίτι, χαίρεστο, φεύγω. Δύο. Είμαι ο Άι Βασίλης. Μ' αγαπάνε τα σκυλιά. Τρία. Ανοίγω το σάκο, βάζω το σκύλο μέσα, τον κλείνω, μοιράζω τα δώρα και μετά τον αφήνω. Τρεις πολύ καλές επιλογές. Δεν έχει την τέταρτη, σκοτώνω το σκύλο. Μόνο καλά, αυτό έλειπε. Αυτή, εγώ είμαι σαν το δύο. Αυτή την ερώτηση. Στην περσόνα μου ταιριάζει το. Είμαι η Άι Βασίλης με τα χούνια. Μ' αγαπάνε τα σκυλιά. Όντως, εγώ θα συνεχίσω το weirdness και θα πω ότι βάζω το σκυλί μέσα στο σακί και το κάνω δώρο σε άλλο σπίτι. Τέλειο. Πάμε, ερώτηση 6. Ωραία. Α, αγαπημένη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Α, πες το, πάμε μαζί, πάμε μαζί, έλα, συγχρονισμένα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ωραίο κομμάτι. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ποιο. Και δεν έχουμε συνεννοηθεί πώς θα το μεταφράσουμε. Οπότε απλά θα είναι χάλια. Για πάμε. Ένα, δύο,
Τρία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Λες και ήταν καμιά, δύσκολη μετάφραση, ρε Στέλιο. Δηλαδή έλεος, ρε φίλε. What's your favorite Christmas song? Λοιπόν, μπορεί... ναι. Άγιο Βασίλη μωρό μου. Α, κάτσε να το πούμε στα ελληνικά για να καταλάβετε ποιο είναι στα αγγλικά. Okay. Άγιο Βασίλη μωρό μου. Αυτό είναι ο action man στα μπουζούκια, έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν λέει Santa Claus, my baby. Λέει Santa baby, οπότε είναι Άγιε μωρό. Άγιε μωρό. By Angela Δημητρίου. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα μπουζουκοτράγουδο. Άγιε μωρό. Άγιε μωρό, λοιπόν. Η δεύτερη επιλογή είναι ο Άγιος Βασίλης έρχεται στην πόλη. Ναι, οκ. Okay. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να περιγράψω καν τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει ένα σωρό πράγματα. Ναι. Το γάμα είναι. Δεν το ξέρω καν. Είσαι ένας κακός ένας. Είσαι κακούλης. Κύριος Γκρινιάρη. Ναι. Κύριος, Grinch, το τέρας. Αυτό το πράσινο. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Grinch. Οκ. Okay. Και το τελευταίο είναι το αγαπημένο σε όλους. Εντάξει, θα το πούμε τώρα τρίγωνα κάλαντα. Ναι, οκ. Okay. Το Jingle Bells. Ωραία. Αγαπημένο τραγούδι. Σίγουρα όχι τα Χριστούγεννα από Βανδύ ή που δεν είναι καν στη λίστα, αλλά τέλος πάντων το πετάω εκεί έξω και το πετάω και από τις επιλογές μου. Από αυτά που έχει εδώ δεν ξέρω το τρίτο. Okay, ούτε εγώ. Οπότε θα πω αυτό γιατί τα άλλα τα ξέρω και τα έχω βαρεθεί. Οπότε okay, θα πω το τρίτο. Εντάξει. You're a mean one, Mr. Grinch. Αυτό είναι και τα μετά παιδάκια. Θα το βάλω. Λίγο σύξτιζε. You're a mean one, Mr. Grinch. Είναι αυτό το. αυτό το στυλ acting. Λοιπόν, εγώ θα βάλω το Άι Βασίλη θα έρθει στην πόλη. Ωραία. Και εννοώ την Κωνσταντινούπολη προφανώς. Η εκδίκηση του Άι Βασίλη. Ωραία. Κάποιος άφησε γάλα και μπισκοτάκια στο τραπέζι για σένα. Τι κάνεις? Η μάνα σου. Ωραία. Παίρνεις μόνο μια διαγωνιά γιατί προσέχεις τη σιλουέτα σου. Τα τρως όλα. Γάμα το γάλα, πούντα αλκοόλ. Γελάμε το eat em all γιατί είναι σαν το kill em all. Ναι. Μετάλλικα, το catch em all από τα Pokémon. Και μετά λέει βρώμικη σταφίδα. Καλά, ούτε καν δεν έχει δώρα σε αυτό το σπίτι. Εγώ θα πω ότι τα τρώω όλα. Εσύ θα πεις ότι τα τρώω όλα. Εσένα δεν ξέρω τι θα βγάλει τότε. Λογικά χοληστερίνη θα βγάλει τότε. Καλά, αυτά ναι. Που έχει. Και σάχαρα. Εγώ θα πω το τελευταίο. Σταφίδα και τέτοιο τώρα και βρώμητη. Δεν θα πάρουμε τίποτα φέτος. Εντάξει. No. Αυτό είναι ωραίο. Πιο από τα παρακάτω θα προτιμούσες να ρουφάς τα Χριστούγεννα. Και να μάλλον να... Περίμενε. Το ΣΥΠ είναι να παίρνω μια γουλιά. Να παίρνω μια γουλιά. Θα γούλευε στα Χριστούγεννα. Ωραία. Δεν υπάρχει ρήμα για τη γουλιά. Ζεστό κακάο. Eggnog. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται ελληνικά το eggnog. Eggnog νομίζω. Ωραία. Κρασί ή σαμπάνια. Και τέσσερα, κάτι με λικεροειδές, δηλαδή αλκοόλ, σαν... έτσι το χρησιμοποιεί νομίζω εδώ. Γιατί μετά έχει ρούμι. Α, ram punch, ναι, οκ, έχει ρούμι, ναι, οκ. Okay. Χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ, ξέρω, whatever. Ξεκάθαρα κακάο. Με ρούμι. Εσύ κακάο. Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Εγώ θα διαλέξω το eggnog γιατί δεν έχω πιει ποτέ και σε αυτό το τεστ δοκιμάζω καινούργια πράγματα από ό,τι καταλαβαίνεις, οπότε θα πάρω το β. Τώρα μπορεί να μην πίνετε αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Okay. Ερώτηση νούμερο 9. Yeah, baby. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σου τάρανδος? 1. Κάνεις τρελός, σου αγαπάω όλους. 2. Ο Ρούντολφ είναι διαφορετικός σαν και εμένα. 3. Ο Βίξεν, γιατί μου θυμίζει κάτι σεξι. 4. Ο Ντάσερ. Ο Βίξεν θυμίζει φάρμακο για βήχα. Καλά, εντάξει, πού να τους το πεις αυτό. Ναι, οκ. Okay. Θα το μεταφράσω κάπως. Μην φοβάσαι. Τέσσερα, ο Ντάσερ. Ναι. Ο Ντάσερ. Ναι, περίμενε να απαντήσει ο Χάρης και θα μας πεις. Για πες. Ναι, και την πέμπτη επιλογή που λέει ποιος νοιάζεται, όλοι μυρίζουν. Οκ. Okay. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου,
Μου απαντάει είπε? Με λογοπαίγνιο. Είναι μια γάτα πάνω σε μαξιλάρια που έχει κάτσει μπροστά από έναν πίνακα ο οποίος είναι... έχει κέρατα και λέει «A very rare sighting of a muse». Μιαούς. Οκ. Οκ. Εγώ μπέρδεψα τον Τάρανδο με τον Κένταυρο για κάποιο λόγο. Οπότε και τώρα δεν μου έρχεται κάποιο όνομα Κένταυρου στο μυαλό. Θυμάστε κάποιο Κένταυρο? Κένταυρο. Ναι, υπήρχαν Κένταυροι. Καλά, υπήρχαν. Θυμάμαι τον Φένριγκ από το Χάρι Πότερ. Οκ. Κάποιον Έλληνα Κένταυρο που μας ενδιαφέρει περισσότερο? Όχι. Okay. Αλλά υπήρχαν στην ερώτηση θα απαντήσω ότι βρωμάνε όλοι τα Ράντι. Βρωμάνε όλοι οι... Πάντως δεν θα έχει πλάκα αντί για τα Ράντους να έχεις Κένταυρους μπροστά, ξέρω εγώ, και να τους μιλάς κανονικά και να σου απαντάνε. Οι Ταρανδοί. Οι Κένταυροι. Α, οι Κένταυροι. Ναι, οκ. Okay. Επίσης, okay, θα είχες και κανονική υποδύναμη μπροστά. Δηλαδή θα ήταν όντως από τη μέση και κάτω άλογα, από τη μέση και πάνω άνθρωποι. Θα εξυπηρετούσε να δίνουν και τα δώρα όταν έχει πάρα πολύ δουλειά ο Άγιος Βασίλης. Mm-hmm. Γενικά να μοιράζουν από εδώ και από εκεί. Αλλά anyway, ωραία. Εγώ θα πάω με το Vixen γιατί μου θυμίζει κάτι σεξι και συχαμένο. Ωραία, αυτό το γάμο. Και φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση που θα μας κάνει στην τιμή να μας πεις ποιας είναι, ποιος είναι, ποια είναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα, okay, με το να είσαι ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Και έχει το τζάμπα φαΐ. Του να είσαι ο Άγιος Βασίλης. Του να είσαι ο Άγιος Βασίλης, ναι. Τζάμπα φαΐ, δύο. Εντάξει, στην Ελλάδα, sorry, θα το μεταφράζαμε ως εξής. Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα, όχι το, ναι, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Το ότι κοιμάσαι στη δουλειά, ότι φέρνεις χαρά στα παιδιά ή ότι 26 Δεκέμβρη είναι οι αρχές των διακοπών μου. Που αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αλλά να σου πω τώρα, επειδή αυτή... Για τον Αμερικανό η Βασίλη. Α, μπράβο. Γιατί... Δεν ξέρω ότι δουλεύει για τους υπόλοιπους που έρχεται πρωτοχρονιά, οπότε αυτό είναι ψέμα, δεν θα το βάλω. Καταρχάς, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε δύο Αγιοβασίληδες. Έχουμε και τον Αμερικανό, που είναι 25 Δεκεμβρίου, πάλι με τα δώρα, και μετά έχουμε και τον Πρωτοχρονιάτικο, που είναι Ορθόδοξος, ο οποίος πάλι φέρνει δώρα, έτσι επειδή το έχουμε κάνει εμείς. Ναι. Οπότε είναι και, ξέρεις, δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι διπλοβάρδια, έχουμε δύο διαφορετικούς. Ο ένας απλά έχει διακοπές από 2 Ιανουαρίου και τα Χριστούγεννα κάθεται και ο άλλος τα Χριστούγεννα δουλεύει και έχει διακοπές από 26 Δεκεμβρίου. Πράγμα που δεν καλύπτει το φάσμα των απαντήσεων αυτή την ερώτηση, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί είμαστε Έλληνες και μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, 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 ναι. Οπότε θα πω ότι το καλύτερο πράγμα είναι... Γιατί κοιμούνται στη δουλειά οι Άγιοι Βασίλητες? Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω είναι απλά ρατσιστικό. Κατεβαίνει από το τζάκι, κουράζεται, θα αφήσει το δώρο και λέει θα τον πάρω εδώ 5 λεπτά που έχουν ένα ωραίο καναπεδάκι και μετά συνεχίζω. Θα βάλω χαρά στα παιδιά. Χαρά στα παιδιά. Ας βάλω εγώ και κάτι θα καλό. Πω το all the free food, γιατί παίζει να βρεις και ένα κοκορέτσι, ξέρω εγώ, χριστουγεννιάτικα. Στην Ελλάδα είσαι. Οπότε, γιατί όχι. All the free food. Όλο το ελεύθερο φαΐ. Το ελεύθερο φαΐ. Το ελεύθερο. Almost done. Για να δούμε. Α, τα αποτελέσματα βγήκαν. Είμαι αρνητικός. Α, οκ. Εμένα κάνει ακόμα calculating. Να πούμε ότι το site που κάνουν τα τεστ λέγεται Brainfall, δηλαδή η πτώση του εγκέφαλου. Δεν περιμέναμε και γιατί. Πράγμα που έχουμε πάθει από το πρώτο επεισόδιο της Μαρμελάδας. Δεν καταλαβαίνω τι να πω. Είμαι... Α, οκ, okay, το γράφω από πάνω. Μετά από 150 διαφημίσεις και share on Facebook, γράφει ότι είμαι ο Grumpy Santa. Ο Γκρινιάρης. Ο Γκρινιάρης. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι είμαι γιατί έχει κολλήσει. Τέλειο. Κοίτα, είναι τόσο προβληματικές απαντήσεις που έδωσες και τόσο αντιφατικές μεταξύ τους που μάλλον καλύτερα που δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Οπ, είμαι ο Τζόλι Σάντα. Είμαι ο χαρούμενος. Οκ. Είδες, λίγο τακούνι ήθελε. Λίγο τακούνι και λίγο μελομακάρον. Ναι, έτσι, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Και τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι. Στο τζάκι μέσα. Να, φωτιά, πω. Πήρα τα κάρβουνα και τέτοια. Αυτή είναι η φάση. Οκ, okay, ωραία. Ωραία. Μάθαμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και ήρθε η ώρα για την έκπληξη. Ήρθε η ώρα για την έκπληξη. Την οποία και θα ανακοινώσει ο Στέλιος Ανατολίτης. Yay! Λοιπόν, παιδιά, όπως ξέρετε, έχουμε
κόσμο στο Patreon, ο οποίος μπορεί να μας στηρίξει και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους το κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ανακοινώσουμε ότι μπορεί να βρείτε link ή σε αυτό το επεισόδιο ή τώρα ή από Δευτέρα για κούπες. Μάλλον, δηλαδή αυτό. Και επειδή προχωράει η πανδημία και δεν έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε τους guest, αποφασίσαμε να φέρουμε αυτά τα παιδιά να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούσε κανείς, οπότε απάντησε μόνο η Αλεξάνδρα. Και φέραμε... Ή δεν μπορούσε, ή ας είμαστε ειλικρινείς, μας αγνόησαν όλοι. Όλοι. Και είμαστε σε φάση, δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας για κανένα λόγο. Ακριβώς. Οπότε πρακτικά αυτό που συνέβη ήταν ότι εμείς μιλήσαμε την Αλεξάνδρα και αναλύσαμε κάποια Χριστούγεννα. Και θα σας αφήσουμε με αυτή τη συζήτηση, η οποία φυσικά δεν έχει την ποιότητα ήχου που έχει η Μαρμελάδα. Έτσι είναι μια συζήτηση ιντερνετική, να το ξέρετε. Πολύ σωστά το είπες, Τέλειο. Ας πάμε στο segment. Άντε. Δώσε εσύ. Και τώρα ήρθε η στιγμή που πάμε στην επόμενη ενότητα με την Αλεξάνδρα. Και αυτή η ενότητα είναι β' ενότητα, τρίτο κεφάλαιο, εμείς και ο κόσμος γάμα δημοτικού, ή μια περιφερειακή ενότητα σε δήμο της, της Ελλάδας. Παραγγείλετε κούπες, αυτά, δεν ξέρω. Νομίζω... Θες να πεις κάτι άλλο, θες να τα κόψουμε όλα. Ωραία, μπράβο. Ωραία. Το κόβω και εγώ το κόβω. Φυσικά, όπως σας υποσχεθήκαμε, μπαίνουμε στο κομμάτι που έχουμε φωνάξει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας θεωρεί τρελούς ακόμα και δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας. Είναι πολύ... Είναι αλήθεια. Μας θεωρεί και από περιέργεια δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας για να δει τι θα συμβεί. Ναι. Και τι θα ακούσει. Το οποίο είναι κακό εν τέλει. Οπότε καλωσορίζουμε την Αλεξάνδρα μαζί μας. Γεια σας. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Έχω αρχίσει να το μετανιώνω. Μήπως να φύγω. Τέλεια. Να ξέρεις ότι καλά είσαι ακριβώς... Καλά τα δυο σας. Είσαι ακριβώς το κλίμα μας, διότι κάθε φορά αυτά λέμε πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε. Το ξέρω. Ένιωσε κανείς... Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, πες. Σας άκουσα στη Σουηδία όταν πρώτο ξεκινήσατε, στο εργαστήριο. Αλήθεια. Που έκανα πειράματα και γέλαγα μόνη μου, ευτυχώς που δεν ήταν κανένας άλλος, γιατί δεν θα μπορούσα να σας το εξηγήσω. Οπότε... Και τώρα έχεις γυρίσει. Ναι, από το Μάρτιο του 19 τελείωσα το μεταπτυχιακό, γύρισα και ήρθε ο κορονοϊός και είναι όλα τέλεια. Με το lockdown και είστε, κατευθείαν ήρθες. Όχι, ένα χρόνο πριν το lockdown. Α, το Μάρτιο του 19 είπε. Ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε ξεχάσει το 20 ότι υπάρχει ακόμα. Ναι, και εγώ προσπαθώ. Και... Να σε ρωτήσω, επειδή αυτό είναι κάτι που μας έχει ασκηθεί αυστηρή κριτική πάνω σε αυτό, αλλά όλοι πιστεύουν ότι ο Χάρης έχει προβλέψει το γεγονός ότι θα καταστραφεί ο κόσμος το 2020. Και νομίζουν ότι εμείς το έχουμε ενορχιστρώσει. Χωρία που αποκαλύψαμε αυτή τη μεγάλη συνωμοσία με τα περιστέρια. Οπότε πλέον δεν έχουμε άμυνα, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη θέση μας. Παίζει να φταίμε εμείς για όλα αυτά. Δεν νομίζω. Όχι. Μάλιστα. Βέβαια... Εγώ έχω μια μικρή αμφιβολία ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το 20, έχουμε κάποιες μέρες ακόμα. Ναι, ισχύει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Στις 31 μετά που θα γίνει η πρώτη, μπορεί να πει γάματο, bye. Ναι. Γεια σας, όλοι. Ναι, όλοι. Okay. Παίζει. Εν τω μεταξύ... Το τελευταίο podcast μπορεί να είναι αυτό. Ου, Αλεξάνδρα. Γαμάτο. Τέλειο. Αλλά... Ποιος θα τα ακούσει. Τέλειο, γιατί οι εφημερίδες θα γράψουν τη μία φορά που ήρθαν πιο κοντά στο κοινό τους. Αποφάσισαν. Τέλειος ο κόσμος. Εγώ φαντάζομαι τύπου να μας βρουν, ρε παιδί μου, να μην τα ακούσει κανείς όντως, να μην προλάβει να βγει. Και μετά από 1000 χρόνια, έχεις δει σε κάτι ταινίες, ας πούμε, που βρίσκουν άλλοι πολιτισμοί εξωγήινοι κάτι, ή άνθρωποι, ξέρω εγώ, κάτι εξωγήινο. Και το ξεσκονίζουν και λένε κάτσε να δούμε τι είναι αυτό. Και να είναι αυτό το επεισόδιο. Ότι και να μ' ακούνε να λέει αυτό το πράγμα τώρα, έτσι. Και ότι το είχα προφητεύσει και αυτό. Και κάπου στο μέλλον, ας πούμε, να είμαι κάτι σαν θεός, τύπου, ρε παιδί μου. Εσύ και ο Νοστράδαμος ένα πράγμα. Ναι. Και ο Παΐσιος. Καλά, εντάξει. Όχι. Καλύτερο Νοστράδαμος. Αλεξάνδρα. Επειδή έχουμε, να πούμε ότι η Αλεξάνδρα είναι εδώ επειδή έχουμε τάξη, ας πούμε, σε ανθρώπους που μας υποστηρίζουν στο Patreon ότι θα έρθουν μαζί μας σε μια εκπομπή και φυσικά αυτό γίνεται, θα έπρεπε να γίνει εννοείται στο ίδιο δωμάτιο. Η κατάσταση τώρα δεν το επιτρέπει, οπότε απλώσαμε το χέρι μας στο Patreon, στα παιδιά που έχουν διαλέξει αυτό το tier για να είναι καλεσμένοι
και είπαμε θέλετε να μπούμε όλοι μαζί να πούμε χαζά. Η Αλεξάνδρα είναι η μόνη που απάντησε. Όχι, περίμενε. Είναι πιο μίζερο. Είναι πιο μίζερο. Γιατί η Μέτα είναι η Αλεξάνδρα που είπε ναι, μέσα ψήνομαι και τα λοιπά. Εμείς είπαμε είναι ανοιχτό. Όποιο θέλει από του Patreons μπορεί να δηλώσει και να τα πούμε. Και υπήρξε και ένα σχόλιο που ήταν τύπου παιδιά, εγώ δεν μπορώ Πέμπτη, μπορώ να το κάνω πάλι. Ήταν ακόμα χειρότερο. Ήταν και ένα που δεν μπορούσε, α πούμε. Αν δεν ήταν Αλεξάνδρα, θα ήμασταν απλά πάλι μόνοι μα, σκέψου. Αυτό. Βρήκαμε ένα άτομο. Ένα άτομο. Διαθέσιμο. Ένα. Και αυτοί οι άνθρωποι πρόσεξε, έχουν πληρώσει για να είναι μαζί μας καλεσμένοι και ούτε καν έτσι δεν έρχονται. Δεν θέλουν καν να μιλήσουν μαζί μας. Στο large. Σας δίνω τα λεφτά μου, αλλά απαξιώ να σας μιλήσω. Δεν θέλω. Αυτό είναι. Είναι σαν να μας πετάνε έτσι στη μούρη αυτό. Ένα χαρτονόμισμα και να φεύγουν. Αυτό πραγματικά συνέβη. Κάποιος μας είπε ότι παιδιά, εγώ θέλω να σας δίνω τόσα γιατί μπορώ, αλλά δεν θέλω να μιλήσουν. Δεν τρέπουν πάρα πολύ. Και μας τόσο λέει, παιδί μου. Και, ναι, και ήταν φοβερό το ότι. Να σας πω τώρα, πάρτε τα λεφτά μου και σκάστε που θα κάνουμε και κουβέντα. Οπότε η Αλεξάνδρα είναι εδώ και θα την ξανακούσετε όταν όλα πάνε καλά, γιατί θα έρθει στο στούντιο να γράψουμε. Αλεξάνδρα, λέμε στούντιο, δεν υπάρχει, να ξέρεις. Ναι, αυτό. Λέμε και καλά την στούντιο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πραγματικά εντυπωσιακό που το σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή, συνήθως είμαστε μόνοι μας. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν το Γκουραφέλ Κιθρό, είχαμε καλεσμένους τύπου ρε παιδί μου κωμικούς που λίγο τους ξέραμε, οπότε πάλι είχαμε μια άνηση. Mm. Με τον Αντώνη ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί. Εγώ, ας πούμε, δεν τον ήξερα προσωπικά, δεν ασχολείται με το stand-up, ασχολείται με κάτι άλλο. Οπότε ήταν ουσιαστικά το πρώτο επεισόδιο που δεν ήταν κάποιος κωμικός που το ξέρουμε κιόλας. Οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο. Τώρα έχουμε έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ιδέα. Ναι, τίποτα. Δεν γνωριζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε τι κάνει, με τι ασχολείται. Μπορεί να κάνει κάτι επικίνδυνο ή κάτι που δεν μπορεί να πει ότι κάνει σαν δουλειά. Δεν μπορεί να είναι στη CIA, ας πούμε. Μπορώ να υποθέσω πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια. Καταρχάς, είναι ύποπτο μόνο ότι η Αλεξάνδρα απάντησε και ήρθε καλεσμένη στο podcast. Α, δεν το ξέρεις. Εξαφανιστήκαν οι άλλοι. Σκότωσε τους patrons. Θέλει το guest για τον εαυτό της. Εννοείται. Μάλιστα. Μόνο για μένα. Πάντως, σήμερα δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σου πάρουμε συνέντευξη που είναι το κανονικό και να μαλακιστούμε απέρμονα, γιατί είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να μας πεις πρώτα απ' όλα τι άποψη έχεις για τα Χριστούγεννα. Πάντα μ' αρέσουν, πάντα μ' αρέσανε. Μ' αρέσουν τα λαμπάκια, μ' αρέσουν τα πάντα. Μ' αρέσουν τα δώρα εννοείται. Βέβαια έχω... Να κάνεις να σου κάνουν. Και τα δύο. Okay. Ενηλικίωση. Έχει περάσει ενηλικίωση. Βέβαια, πάνω από 30 είμαι. Έτσι. Okay. Σχεδόν πολύ ενήλικας, πολύ ενήλικας. Αρκετά. Ναι, βέβαια ο κύκλος μου δεν είναι τεράστιος, οπότε είμαι στο budget, δεν είμαι η Βασίλη. Απλά τα τελευταία χρόνια βαριέμαι να στολίσω δέντρο, οπότε το έχουμε κόψει και στολίζουμε καράβι. Okay. Πολύ ωραίο. Okay. Το καράβι είναι πολύ όμορφο. Ναι, και είναι και ενθύμιο από τον παππού, όχι δεν έχει κανένα άνθρωπος. Δεν έχει φανεί ο άνθρωπος, καλά είναι. Okay. Αλλά το είχε χρόνια στο σπίτι του και το χρησιμοποιούμε τώρα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Ελπίζω να εννοείς καράβι τύπου μινιατούρα, όχι κανονικό καράβι. Ξέρω, είναι μεγάλο. Η Μαρίνα και το Λίζα. Ναι, βέβαια. Έχω το κότερό μου στο Φλίσβο. Το επόμενο podcast θα είναι εκεί. Θα είναι καλοκαιρινό. Ο παππούς της είναι ψαράς ο άνθρωπος και επειδή πήρε σύνταξη, του έδωσε τη βάρκα. Και επιβάζεται έτσι στο σαλόνι, ένα πράγμα σας ζητάω. Επειδή τώρα μεγάλωσα, να έρχομαι σπίτι και να βλέπω τη βάρκα μου. Και άμα είναι ρίχτηκε ένα καλαμαράκι μέσα, να νιώθω ότι είμαι στη θάλασσα πάλι. Τι λες, βρες την κοπέλα, θα φύγει τρέχοντας. Επειδή το δέντρο μας κούρασε, είπαμε να φέρουμε μια βάρκα μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ. Όχι, ξέρω. Κάθε γιορτές. Τι κούρασε. Κούρασε το. Γιατί όταν μεγαλώνεις, πρέπει εσύ να το στολίζεις και να το ξεστολίζεις. Ναι. Όταν είσαι παιδάκι, απλά εμφανίζεται το δέντρο. Να ήσουν αυτό το παιδάκι. Ναι. Α, ήσουν αυτή η πλευρά της μικροαστήλας. Όχι, εμείς ήμασταν η άλλη πλευρά της μικροαστήλας. Που ήμασταν τρία παιδιά με μία μάνα και έλεγε, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να στολίσουμε. Άντε λίγο, να, άντε, γιατί βαριέμαι. Οπότε στολίζαμε και οι τρεις. Στολίζαμε μόνο οι τρεις. Τα κάναμε λάθος. Έβγαινε ένα δέντρο που είχε τέσσερις μπάλες στην κορυφή, ένα αστεράκι στον κόλο του. Δεν έβγαινε κανένα νόημα. Μετά έρχονταν η μάνα και έλεγε, Χριστέ μου, και τα ξανάφερε όλα την αρχή. Εντάξει, μοναχοπέδι είμαι, αλλά γινόντουσαν πολλά μόνα τους, γιατί ήμουν και λίγο άγαρμο παιδί. Mm. Οπότε η μάνα μου ήθελε να παραμείνουν τα στολίδια. Ναι, εσύ ξεστόλιζες από μόνη σου.
Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βοήθηκα στο ξεστόλισμα που δεν υπήρχε θέμα που θα μπει και τι. Τη φωνάζανε. Αλεξάνδρα, επειδή αυτά θα τα πετάξουμε, αν θες ξεστόλισε εσύ. Ακριβώς, ναι. Τέλειο. Εγώ πάντως, αυτή τη στιγμή έχετε στολίσει. Όχι. Και προτείνουμε και στους δύο. Όχι. Έχουμε στολίσει, στολίσει. Έχει βάλει κάποια στολίδια στο, γενικά στο σαλόνι η μητέρα μου και εγώ λίγο στο δωμάτιο και έχουμε βάλει τα λαμπάκια στο καράβι. Αυτό okay. είναι το στόλισμα. Οκ, okay, εντάξει, άρχισε το λύση κανονικά. Ναι, εμείς τώρα συζητούσαμε να πάρουμε κανένα λαμπάκι, ο Κώστας λίγο διαφωνεί. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα λαμπάκι. Εγώ θέλω να βάλω ένα λαμπάκι, γιατί και είμαι όλη μέρα σπίτι, δηλαδή κάπως να... Γιατί θα αρχίσουμε να το διακοσμούμε σε λίγο, θα κάνουμε wall painting, δεν είναι, με το αίμα μας από τη βαρεμάτα. Εντάξει. Οπότε καλό είναι να γίνει... Συγγνώμη, κάτι έλεγε η Αλεξάνδρα και τη διέκοψα πριν και ρώτησε εσένα. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Α. Δεν θυμάμαι. Άστο, έφυγε. Έφυγε τώρα. Έφυγε. Κατάλαβα τι μεταπτυχιακό έκανες. Δεν θυμάσαι δύο τάκες πριν. Κατάλαβα. Από αυτούς είσαι. Για πες. Είσαι από αυτούς τώρα τους επιστήμονες που ψάχνουν κανένα εμβόλιο και θα μας βάλετε τσιπάκια. Από αυτούς είσαι. Ναι, ακριβώς. Μας έχεις στείλει και φωτογραφία. Εγώ. Ναι. Όχι. Μας έχουν στείλει φωτογραφία από σπουδές στο εξωτερικό σε εργαστήριο που μας ακούνε. Α, όχι, ναι. Δεν ναι, έχω στείλει εγώ. Δεν ήμουν τόσο περήφανη για αυτό που έκανα. Καλά, δεν έκανε και τίποτα τρομερό, αλλά δεν ήταν και τίποτα φοβερό. Έφτιαχνε τον COVID, ξεκάθαρα. Ναι, εγώ έφταιγα. Έκανα εκδίκηση. Μόλις έφυγα, επειδή αυτό πάρτε το. Έτσι. Και είπε και όλα Σουηδία που εκεί ας πούμε, δεν έκαναν καν καραντίνα. Ήταν σε φάση ότι καλά, το έκανε γιολάρι τελείως. Ναι. Δηλαδή, μιλάω με άτομα που. Γιατί εγώ ήμουν σε μια μικρή πόλη, δεν ήμουν Στοκχόλμη, η πρωτεύουσα ή Ουψάλα, που είναι μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Ήμουν σχετικά χωριό, κομμόπολη το λες. Μίλαγα με τους παλιούς μου συμφοιτητές και μου λέει: εμείς δεν είναι. Μια χαρά, βγαίνουμε έξω αυτό. Λέω, τέλεια. Πόσο γαμάτο είναι. Αυτή ήταν μια χαρά. Άλλη δεν ήταν παρόλα τα Σουηδία. Έγινε λίγο χαμός, αλλά τέλος πάντων. Ναι, 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 αλλά να σου πω, εκεί τα περισσότερα. Εκεί που είχαν πρόβλημα ήταν τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί μετανάστες και πώς να το εξηγήσει το μετανάστη ότι πρέπει να μην είστε πολλά άτομα, ήταν ήδη πολλά, μεγάλες οικογένειες. Ναι. Οι Σουηδοί που μένουν στην εξοχή δεν είχαν πρόβλημα, γιατί ο επόμενος γείτονας είναι κάτι μικρό. Οπότε δεν υπήρχε συνωστισμός. Ναι, είναι αυτό το τέλειο που έμπαινα μέσα στο λεωφορείο και δεν ήταν κανένας, εγώ και ο οδηγός. Τι ωραίο συνέστημα ήταν αυτό, πόσο μ' άρεσε. Ξέρεις, ιδιωτικό λεωφορείο μόνο. Ναι, ακριβώς. Είχα μια μεγάλη λιμουζίνα. Απλά ήταν λίγο πολύχρωμη και είχε πάρα πολλές θέσεις. Okay. Χόρευε μέσα και τέτοια. Ναι, pole dancing και έτσι. Εν τω μεταξύ, να συνδυάσω λίγο podcast Σουηδία και Χριστούγεννα, αν θυμάμαι καλά. Το καυλοκάτσικο. Το κάψανε φέτος, λέτε. Λέτε να το κάψανε φέτος που είχε κορονοϊό. Α, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, ρώτησα Σουηδούς φίλους μου τότε. Δεν ξέρω, δεν είχαν ιδέα. Και λέω, ρε παιδιά, δεν ξέρετε για την πατρίδα σας. Τι μάρτον δηλαδή. Εγώ δεν τιμάνε τις παραδόσεις πλέον. Και δεν ξέρω. Είναι μάλλον είναι συγκεκριμένο κίνηση περιοχή. Και είναι πιο βόρεια από εκεί που ήμουν εγώ. Πολύ okay. Και είναι. Οι Σουηδοί είναι λίγο. Οι νότιοι με τους βόρειους, καμία σχέση. Έχουν μεγάλες διαφορές. Έλα. Ναι. Okay. Okay. Ναι. Επειδή οι νότιοι είναι. Το καλαμάκι κοντά... με το σουβλάκι, ξέρεις και τέτοια. Όχι, όχι. Έχουν διάλεκτο διαφορετική που δεν την καταλαβαίνεις. Άμα προσπαθείς να μάθεις τα κανονικά τα Σουηδικά που είναι της Στοκχόλμης. Άμα πας να μιλήσεις κάτι, μπορεί να, εσύ θα σε καταλάβουν, εσύ δεν θα τους καταλάβεις, γιατί τρώνε φωνήεντα και έτσι. Είναι όπως είμαστε π.χ. Λάρισα κατάσταση που τρώνε τα τελευταία. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι πιο κοντά στη Δανία και έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία από γενικά η διάλεκτός τέλος πάντων, μοιάζει πιο πολύ με τα δανέζικα. Ναι, αλλά γενικά δεν είναι εδώ. Έχουν ένα έθιμο, ρε παιδί μου, που τα έχουν όλα τα λύκια στη Σουηδία. Όταν αποφυτούν, φοράνε κάτι καπέλα άσπρα. Ήταν σαν ναυτική, ρε παιδί μου. Και ρώτησα το παιδί που έκανα και πάρα πολύ παρέα, που ήταν και το μοναδικό. Ήμασταν δύο άτομα στο μεταπτυχιακό, τόσο γκράντε, ιδιωτική, ιδιαίτερα κάναμε. Και μου λέει: δεν ξέρω γιατί το φοράμε. Ξέρεις κάτι, γιατί δεν ξέρω. Δεν πω στο Wikipedia. Δεν ξέρει αυτό. Οκ, υπέροχο. Τέλειο. Τέλειο. Ωραία. Έχεις κάνει Χριστούγεννα και εκεί και εδώ. Γιατί, Στέλιο, και θα το πήγαινες ή όχι. Ναι, κάτι τέτοιο θα ρωτούσε. Ωραία, ωραία.
έχω πετύχει Χριστούγεννα εκεί. Ήμουνα 2 χρόνια, 2,5 πες με την μεταπτυχιακό. Έχω πετύχει Χριστούγεννα, γιατί τον τελευταίο χρόνο που ήταν να παρουσιάσω την εργασία μου, είχα έρθει Νοέμβρη Ελλάδα και παρουσίασα αρχές Δεκέμβρη. Και έμεινα εκεί πέρα τα Χριστούγεννα. Και εντάξει, δεν ήταν κάτι. Είχε χιόνι, αυτό μπορώ να πω. Όχι τρελό χιόνι. Ήταν ωραία, γιατί ήταν δάση εκεί πέρα αυτό. Αεξοχή, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο μίζερα. Γιατί δεν έχουν. Εκεί πέρα, ειδικά που ήμουν εγώ, κλείνανε τις 7 το απόγευμα. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα στον δρόμο. Wow. Τίποτα. Ήσουν εσύ και η σκιά σου. Οπότε έλεγες, με σκοτώνουνε, δεν με βρίσκουνε ποτέ. Κοίτα να δεις. Ναι, οκ. Okay. Έτσι είναι και στην Αθήνα, ρε. Οπότε αυτοί έχουν καραντίνα έτσι κι αλλιώς, αφού κλείνουν όλες στις 7, ούτως ή άλλως. Κλείνουν στις 7, καφέ δεν υπάρχει μετά τις 7, αυτό που έχουμε κλείνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάτι κλαμπάκια καμένα, αλλά εγώ επειδή είμαι και πολύ... Μια το πάντα ήμουνα. Party animal. Ναι. Ειδικά εγώ ήμουν τις 9. Θα το ξέρετε, σας κάνω υπέρβαση που θα κάτσω παραπάνω. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Έχουμε 10 λεπτά. Και έτσι κοιμάται. Βγαίνανε τα 18χρονα, τα 19χρονα, που είναι πώς είναι τα αγγλάκια που μεθάνε. Ναι, έτσι, όπως να. Έτσι, πραγματικά. Κατάλαβα. Έχω να πω και ένα αστείο σε αυτό, γιατί μια φορά βγήκα βράδυ, ήταν αυτό αργά, γιατί κάναμε τον μπάτσερ μιας κοπέλας και είπαμε να βγούμε σε pub, απλή pub που γίνεται και καλά κλαμπάκι μετά. Δεν με βάλανε εμένα μέσα, γιατί με περάσανε για ανήλικη και δεν πιστεύαν ότι είμαι 30 χρονών. Wow. Και δεν είχα, φυσικά δεν είχα το διαβατήριο μαζί. Πού να το βάλω στο σταντάκι, δεν χωράει στο σταντάκι και είναι διαβατήριο. Άμα το χάσει, τι γίνεται. Και να του λέμε, μα είναι μεγάλο, όχι αυτό. Και πήγαμε σε ένα άλλο που μας ήξερε η πόρτα, το παιδί που ήταν στην πόρτα ήξερε έναν από την παρέα και μας βάλανε στη ζούλα. Κοίτα να δεις. Έφαγα πόρτα στη Σουηδία. Ναι. Έζησες ένα αρκετά ελληνικό βράδυ, μπορώ να πω. Δηλαδή, έκανες έναν ισχυρισμό, κάποιος δεν σε πίστεψε και έπρεπε να μπεις από μια άλλη πόρτα. Τώρα, στην Ελλάδα αυτό θα ήταν, δεν θα ήταν είμαι ενήλικη, θα ήταν μα ξέρω τον μπάρμαν σου, λέω. Και μετά. Ναι. Οπότε εντάξει, φαίνεται εδώ η χώρα πόσο διαφορετική είναι και πόσο πιο ευρωπαϊκή. Αλλά ναι. Βέβαια. Αυτό μου είναι γνωστό ότι. Επειδή μικροδείχνω έτσι. Δεν δείχνω για την ηλικία μου. Είναι εσωτερικό αστείο της παρέας. Όποτε θα βγούμε και τα λοιπά, μου λένε ταυτότητα έχεις πάρει, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Γιατί κάτι θα γίνει. Ναι, κάτι θα γίνει. Έχει ξαναγίνει, την έδειξα έτσι, πάρτιν και μ' άφησε. Μάλιστα. Γιατί δεν με πει. Ήταν, του λέω, βρες, όχι, μου λέει, για να δω. Λέω, πάρτινε, τελειώνουμε. Ωραία, ερώτηση. Πότε σταμάτησες να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη? Επειδή ρώτησα τη μάνα μου, γιατί δεν θυμάμαι, έχω και να μείνεις. Λέει, ότι δεν πίστευα ιδιαίτερα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να ήταν όταν ήμουν άντε μέχρι 4-5. Και μετά απλά σταμάτησε. Okay, μόνη σου. Δεν έγινε κάτι, ας πούμε. Απλά, και στην οικογένεια δεν ήταν ποτέ ο Άι Βασίλης το έφερα εκείνο και τ' άλλο. Ήξερα ποιος το έφερνε. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, λογικό τότε. Δεν μου λες, ήσουν από τα παιδιά τα οποία θα πήγαιναν σε άλλα παιδιά και θα έλεγαν «Άκου να δεις, θα σου πεθάνουν τα όνειρα». Όχι. Ήμουν από τα παιδιά που πήγαινα σε πάρτι και προτιμούσα να διαβάζω βιβλία από το να παίζω ηλίθια παιχνίδια. Α, εντάξει, σαν εμένα είναι αυτή. Διαβάζω βιβλία σε πάρτι. Είναι λίγο δύσκολο με φασαρία. Συγγνώμη, του χάρη. Όχι. Απλά ρωτά, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να διαβάζει σε πάρτι που έχει φασαρία αυτό. Άκουνα. Δεν το έκανα και σε κάθε πάρτι. Θυμάμαι ένα πάρτι συγκεκριμένο που ήμασταν όλο κορίτσια με τη βαρεμάρα και παίζανε κάτι χαζοχαρούμενα. Έτσι. Οπότε δεν ήταν και ότι ήταν και κολλητή μου, καλή μου φίλη κτλ. Απλά ήταν από ένα. Τι έκανα τότε, ενόργανη, κάτι έκανα. Και οι γονείς μας, η μάνα μου ήταν φίλοι και τα λοιπά και με καλέσανε. Μου κάνανε και χάρη, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Οπότε αποσύρθηκα στο δωμάτιο του κοριτσιού και άρχισα να διαβάζω βιβλία. Και όταν ήρθε μαζί τη μάνα μου... Κάνε κατάληψη στο δωμάτιο του κοριτσιού. Ακριβώς. Λέει στη μάνα μου, είπα, τι ήσυχο παιδάκι είναι. Και η μάνα μου, το πείστε, μιλή Αλεξάνδρα.
Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί ρε παιδί μου, φαντάζεσαι ότι κάποιος που απομονώνεται κάνει κάτι ύποπτο. Τύπου, ξέρω εγώ, πήγε να κάνει ναρκωτικά ή οτιδήποτε. Και απλά η Αλεξάνδρα πήγαινε, κρυβόταν και διάβαζε βιβλία, ξέρεις, κρυφά. Σε φάση. Κρεβάτι καθόμουν, δεν είναι ότι κρυβόμουν κιόλας. Απλά ήμουν μόνη μου. Άσε τώρα, σας ξέρουμε εσάς τους βιβλιοφάγους. Ναι, όντως, όντως. Μπορώ να το πω ότι ναι, προτιμούσα να πάντα προτιμώ να διαβάσω τα βιβλία τα σχολικά από τα σχολικά. Ωραία. Ερώτηση επόμενη. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει για τα Χριστούγεννα και ποιο το χειρότερο? Πρόσεξε τώρα, γιατί μπορεί να το έχεις επανεκτιμήσει αυτό στη ζωή σου και να πεις τελικά δεν ήταν αυτό το χειρότερο. Τότε νόμιζες ότι ήταν το χειρότερο. Χειρότερο. Μπορώ να σου πω ότι μια φορά μου πήρανε Μπάρμπι που εγώ δεν μ' αρέσαν την Μπάρμπι ποτέ. Okay. Ήμουνα μικρό μου πόνι. Η Μπάρμπι στη βιβλιοθήκη μόνο, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τι Μπάρμπι ήταν, να σου πω την αλήθεια. Την έχω διαγράψει. Ήταν μια Μπάρμπι. Okay. Έπαιζα με άλλες φίλες μου, έπαιζα με τις Μπάρμπι τις δικές σου. Απλά εγώ δεν ήμουνα. Δεν ήταν ότι αχ, θέλω την Μπάρμπι αυτή, τη χειρουργό. Θέλω τη δασκάλα που δείχνανε κατάπαυση στα διαφημίσεις. Okay. Ήμουνα το μικρό μου πόνι. Φέρε μου μικρό μου πόνι και σ' αγαπάω. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το καλύτερο δώρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν ακόμα πολύ μικρή και στο παλιό μας το σπίτι, το σαλόνι έκανε μια γωνία προς την, εκεί που ανοίγει η μπαλκονόπορτα. Mm-hmm. Εκεί έμπαινε συνήθως το δέντρο τότε, δεν είχαμε το σκύλο ακόμα και έμπαινε εκεί πέρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μίλαγα με τον πατέρα μου, με κάποιον και ξαφνικά γυρνάω προς τον δέντρο και βλέπω ένα δώρο κάτω. Και μου λέει ο πατέρα, ήρθε ο Βασίλης και σου έφερε το δώρο. Mm-hmm. Και ήταν ένα πόνι το οποίο είχε roller skates. Okay. Και το τράβαγες, ας πούμε, προς τα πίσω, προς την αντίθετη πλευρά και αυτό πήγαινε, προχώραγε. Οπότε ήταν πάρα πολύ τέλειο για μένα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε χειρότερο Μπάρμπι, καλύτερο πόνι. Ναι. Ωραία. Okay. Ωραία, το φάσμα όμως. Δεν είναι φοβερό ότι μετακινήθηκε από το καλύτερο στο χειρότερο. Είναι δύο μπραντ full γνωστά, ας πούμε. Αλλά τόση ώρα μας λέει ότι διάβαζε βιβλία και τέτοια. Εγώ περίμενα να ακούσω το καλύτερο ήταν η συλλογή, ξέρω εγώ, με τις μυθιστορημάτων του Τάδε. Ναι, ή ξέρω εγώ, είχα διαβάσει Καριωτάκι στα τρία μου. Αυτό, κάτι τέτοιο, παιδί. Όχι Καριωτάκι. Θυμάμαι τον έκανα λογοτεχνία στο σχολείο και είχα κόψει φλέβα. Λογικό. Όπως και ο Καριωτάκης. Καριωτάκης αυτοκτόνησε για άλλο λόγο, αλλά εντάξει, μην το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Θα πιάσουμε το πολυδούριο. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Μην πιάσουμε αυτοκτονίες πάλι. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Ωραία. Να σου πω, βιβλία έπαιρνα δώρα συνέχεια. Μου έπαιρνε η μητέρα μου και ανεξαρτήτως άμα είχα γιορτή κτλ. Πάντα έπαιρνα βιβλία. Οπότε εκεί ήταν η ευκαιρία για παιχνίδι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση εδώ. Το βιβλίο του Στέλιου το έχει διαβάσει? Εννοείται. Okay. Εννοείται. Βγάλαμε είδηση εδώ. Εννοείται. Πότε θα έχουμε το επόμενο? Το έχω παραδώσει, παιδιά. Δεν είναι πλέον στα χέρια μου. Το έχω παραδώσει. Είμαστε στο γραφίστα. Μου είπε, μιλήσαμε σήμερα, μου είπε κάπου μέσα στις γιορτές θα το τελειώσει γιατί και αυτός πνίγεται. Σιγά σιγά. Ναι. Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω, πόσο απογοητεύτηκες από το 1 μέχρι το 10 που το βιβλίο του Στέλιου δεν είχε μέσα μικρό πόνι? Είχε όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, είχε όλα τα υπόλοιπα, μπορείς να φανταστείς. Αλλά δεν είχε μικρό πόνι, okay. Δηλαδή έχασε ένα στεράκι μισό, ας πούμε, από αυτό. Και ιδιαίτερα, γιατί το μικρό μου πόνι δεν κάνανε τίποτα το ιδιαίτερο. Τι κάνανε αυτό, τι κάνανε τα μικρά πόνι, δεν θυμάμαι τι πετούσαν. Όχι, αυτά δεν ήταν. Είχε πολλά. Είχε αυτά που πετάνε, ήταν αυτά κανονικά χωρίς φτερά. Είχε και μερικούς κάποια φάση βάλουν κάτι μονόκερους και αυτά. Και υποτίθεται ήταν σε ένα μαγικό σπίτι, είχαν κάποιες δυνάμεις αυτά. Κοιμόντουσαν. Καλά, αυτό ήταν λίγο σουρεάλ. Κοιμόντουσαν, wow! Κρεβατάκια, κανονικά σε κρεβατάκια. Ήταν λίγο σουρεάλ αυτό. Και ήταν δύο κορίτσια που ήταν άνθρωποι που φροντίζανε. Τώρα δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες. Τέλειο είναι. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Τίποτα άλλο. Τι κάνανε τα μικρά πόνι, κοιμόντουσαν και μετά ξυπνούσαν. Για μισό λεπτό. Πώς λεγόταν? My Little Pony. Παλιά ήσυρα, γιατί έχουν βγάλει καινούργια. Έχουν βγάλει καινούργια. Εγώ θα βάλω Magic Powers, μισό λεπτό, γιατί για να καταλάβω. Όχι, είχαν δυνάμεις, παιδιά, τα μικρά πόνι. Ναι, αχ, τώρα θυμηθήκα.
στο ποπό του πίσω στα αυτό. Μπράβο, είχαν τατουάζ. Είχαν κάθε ένα, είχαν διαφορετικό τατουάζ και αντιπροσώπησε μια διαφορετική δύναμη. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κακό σε αυτό το πέσο, το βέβαια. Α, δεν ξέρω. Τόσο παλιά. Ήταν όλοι καλοί. Μου είχε μείνει το τραγούδι μικρό, μου πόνι. Καλά, ναι, εννοείται. Και εμένα μου είχε μείνει το τραγούδι. Μάλλον ό,τι μου είχε μείνει από το μικρό πόνι. Γιατί αν ήταν όλοι καλοί, απλά παλεύανε με το τίποτα. Ξέρεις, έχουμε όλοι δυνάμεις, αλλά δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε. Οπότε. Ξέρεις, δείχνει ένα στον άλλο τη δύναμή του. Έβλεπα He-Man και Σύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Και Brave Star. Brave Star εννοείται, εννοείται. Με το άλογο που είχε αυτή τη φωνή. Πάλι με άλογο πάντως. Ε, είδες. Γενικά ό,τι έχει ζώο, ό,τι έχει ζωάκι. Προτιμούσα το ζωάκι από τον άνθρωπο, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Τιμίο. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο δώρο μάλλον που έχει να σου κάνει κάποιος είναι όντως ένα άλογο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις χώρο στο σπίτι σου. Όχι, δεν έχω χώρο στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αν το έκανε κάποιος, θα το βολεύαμε. Δεν έχει χώρο σπίτι γιατί έχουν απλώς την ψαρόβαρκα στο σαλόνι. Εντάξει. Μπράβο, ναι. Και τη στολίζουμε. Α, στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι ή το κρεβάτι σου. Κοιμάσαι την ψαρόβαρκα μέσα. Κοιμάσαι την ψαρόβαρκα. Και δίπλα έχει ένα άλογο. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν χωράει άλλο άλογο γιατί έχω άλλα τρία, ξέρω πώς το σπίτι μου. Έχω ένα μαύρο, ένα CB και ένα χρυσό, ξέρω. Έχω καταλάβει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Αλλά ακόμα και με καλεσμένο που δεν ξέρουμε, είναι αδύνατο να μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο σουρεαλισμού που πλέον δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει αν κάποιο μπει στο δωμάτιο και τα ακούσει αυτά. Καλά, εννοείται αυτό. Εγώ την προειδοποίησα τη μητέρα μου. Λέω, άμα ακούσεις διάφορα, μην τρομάξεις. Δεν έχω καλάθει. Εντάξει, οκ. Έδωσα ραπόρτο. Άλογα με τατουάζ και μετά φταίμε εμείς, δηλαδή. Ναι, εντελώς. Εδώ τα στρουφάκια είναι σουρεάλ. Τι μου λες τώρα. Τα στρουφάκια είναι, ναι. Είναι. Ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις οικογενειακές στιγμές. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι καλεσμένη μας. Είσαι μοναδική που ήθελε. Δεν είναι καλή επιλογή, είσαι τυπήθηκα. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα, ξανά και ξανά. Ωραία. Θα θέλαμε... Πες. Όχι, δεν θα ήθελα να σε διακόψω, γιατί θέλω να κάνει... Όχι, το μάλλον θα είναι η τελευταία guest. Δεν ξέρω να κάνεις άλλος. Δεν θέλει κανείς να μας μιλήσει για κάποιο λόγο. Θέλω να κλείσει η Αλεξάνδρα με μία ευχή στο κοινό και να το κλείσουμε με τη φωνή της το επεισόδιο. Ωραία. Εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Θέλω μία ευχή που να σχετίζεται με τα δώρα που πήρες μικρή για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλω να την κάνεις grande. Δηλαδή να κρύψεις πίσω από τα νοήματα ότι εύχεσαι, δεν ξέρω, ευτυχία σε όλους, αλλά να έχει να κάνει... Σε όλα τα μικρά πόνι. Ναι, κάτι τέτοιο, ας πούμε.